και φίλοι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο τραπέζι της Κυριακής. Μια εκπομπή που ηχογραφείται εδώ, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, στους 89,5, αλλά φιλοξενείται από εσάς, στους δικούς σας δέκτες, όπου και αν είστε, κάθε Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Οδεσπότες αυτής της εκπομπής, ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο ομιλών Βασίλης Αργυριάδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Νέλη Ζάχαρη, ενώ τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Δημήτρης Ελένης. Καλημέρα σε όλους σας. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινάει άλλη μία εκπομπή και σήμερα έχουμε ένα θέμα που εδώ και πολύ καιρό θέλαμε να το πιάσουμε, γιατί νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι μόνο λεκτικά, γιατί έχει τεράστιες συνιστώσεις, τεράστιες προεκτάσεις, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αρχή του, το ξεκίνημά του, είναι αυτό που μέσα στην Εκκλησία ονομάζουμε πτώση. Θανάση, θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό που συνήθως μέσα στην Εκκλησία λέμε όσον αφορά την πτώση και την κατάσταση του ανθρώπου μετά την προπατορική αμαρτία. Αυτό που συνήθως λέμε δηλαδή είναι ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο σε μια κατάσταση πλήρη, καλή λίαν. Μετά από αυτή την κατάσταση, εξαιτίας του ανθρώπου και της αμαρτίας του, πέσαμε και περιήλθαμε σε μια άλλη κατάσταση, πολύ πιο άσχημη από την πρώτη πτώσεως κατάσταση, και ο ερχομός του Χριστού έγινε για να μπορέσει ο άνθρωπος να επιστρέψει στην προπτωτική αρμονία. Συνήθως πάνω κάτω, έτσι λίγο χονδροειδώς, αυτά δεν λέμε στην Εκκλησία. Είναι γεγονός ότι αυτός ο άξονας κυριαρχεί. Δηλαδή, αν το λέγαμε πολύ σχηματικά, είναι ο αποφασιστικός άξονας που υπάρχει στο νου των περισσότερων εξημών, είναι δημιουργία αφενός, πτώση αφετέρου. Έτσι, δηλαδή, όπως το πες, έγινε κάτι πολύ αρμονικό, μετά συνέβη ένα γεγονός, αυτό που ονομάζουμε η αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, το προπατορικό αμάρτημα, κλώνησε αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν δηλαδή, εισπράτεται ως το αποφασιστικό γεγονός. Τι είναι συνεπώς στο σχήμα αυτό ο ερχομός του Χριστού? Είναι κάτι που έρχεται να τα σημαδέψει. Αλλά το αποφασιστικό γεγονός εδώ, ο νους μας το αναγνωρίζει ότι είναι η πτώση. Και να κάνουμε τη διευκρίνηση, νομίζω ίσως να είναι περιττή μετά από αυτά που εύστοχα διευκρίνησες εξ αρχής για τη θεματική μας. Μιλάμε για αυτό που με άλλη κουβέντα το λέμε προπατορικό αμάρτημα, έτσι. Όχι απλώς για τις πτώσεις που καθημερινά ο κάθε άνθρωπος έχει όταν δεν κατορθώνει να ανταποκριθεί σε αυτά που πρέπει. Μπαίνουν και αυτά μέσα, θα μπουν σίγουρα και αυτά, αλλά κυρίως η προβληματική είναι για αυτό το γεγονός, το αρχικό της πτώσης των προπατώρων μας. Ναι. Να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτό το ζήτημα είναι σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους. Απλά να σημειώσουμε έτσι αρχικά δύο ερωτήματα που τουλάχιστον εγώ υποθέτω και εσύ, Θανάση, από την κατηχητική σου εμπειρία θα έχεις πολύ συχνά συναντήσει. Αυτό που τα παιδιά μας ρωτάνε, ότι ωραία, εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, εφόσον έτσι αντιλαμβανόμαστε την πτώση και τη δημιουργία, αυτό δεν δείχνει έναν Θεό που φτιάχνει τον άνθρωπο μόνο και μόνο για να πέσει? Ή το δεύτερο ερώτημα, μα πόσο τέλειος μπορεί να είναι ένας Θεός του οποίου η δημιουργία έχει ανάγκη από εντός εισαγωγικών διορθωτικές κινήσεις? Συγχωρέστε μου αυτές τις αδόκιμες εκφράσεις, αλλά πολύ συχνά δεχόμαστε τέτοιου είδους ερωτήματα στην κατήχηση και είναι και πολύ φυσικό. Είναι δύο ερωτήματα, τα θέτω απλά έτσι στην αρχή, όχι για να τα απαντήσουμε τώρα. Υποθέτω πως στην πορεία της συζήτησης, στην πορεία της εκπομπής,
ίσως μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες νήξεις απαντητικές, αλλά τα θέτω για να έτσι καταδειχθεί λίγο στην αρχή το πόσο σημαντικό είναι και πόσο έχουμε ανάγκη να το σκεφτούμε αυτό το ζήτημα, για να διευκρινίσουμε μέσα στο μυαλό μας διάφορα πράγματα που η θεολογία μας τα έχει διευκρινισμένα, αλλά εμείς πολλές φορές δεν τα κοιτάμε. Δεν κοιτάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και στην πραγματικότητα αυτό γίνεται και αιτία τα ερωτήματα αυτά ή κατά τόπους ασάφειες να βασανίζουν πολύν κόσμο της Εκκλησίας και μάλιστα και σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε κατηχητικά σχολεία για παράδειγμα, έτσι, την κατήχηση με ευρεία έννοια. Ακριβώς, ναι. Και το συναντάμε ακόμα και σε περιπτώσεις που υποτίθεται ότι κάπως τα πράγματα θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρα. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα πελώριο πεδίο. Οφείλουμε να πούμε εξ αρχής ότι σημαντικοί θεολόγοι και ερευνητές έχουν δουλέψει και δουλεύουν πάνω σε αυτό, έτσι, όσον αφορά τον βιβλικό, τον πατερικό άξονα, χίλια δυο έτσι ζητήματα, και εδώ θα προσπαθήσουμε εμείς απλώς να ψηλαφίσουμε μερικούς βασικούς άξονες που θα μας βοηθήσουν σε μια καλή όσο μπορούμε προσέγγιση. Ναι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Ο τρόπος αντιμετώπισης μέσα στην Εκκλησία της δημιουργίας και της πτώσης του προπατορικού αμαρτήματος. Είναι έτσι. Ισχύει αυτή μας η διατύπωση. Και ναι και όχι, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή θα πρέπει να τα πάρει κανείς ίσως από την αρχή. Έτσι. Γιατί συχνά λέμε, ας πούμε, ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι αν, ας πούμε, θα αναφερθούμε στο προπατορικό αμάρτημα ή αν θα διδάξουμε προπατορικό αμάρτημα ή αν λέμε ότι κάτι κάνει, κάτι εξαλείφει το βάπτισμα όσον αφορά το προπατορικό αμάρτημα. Είναι φράσεις που λέγονται. Και επειδή τις λέμε, έχουμε εκείνη τη στιγμή την αίσθηση ότι όσοι τα λένε και εκείνοι που τα ακούνε, ότι αυτές οι λέξεις, προπατορικό αμάρτημα, πτώση κτλ., ότι φέρνουν στο νου όλων τις ίδιες πραγματικότητες, το ίδιο περιεχόμενο. Ενώ δεν αποκλείεται αυτή η όρη, το προπατορικό αμάρτημα για παράδειγμα, να νοηματοδοτείται, να αποκτά δηλαδή περιεχόμενο πάρα πολύ διαφορετικό από θεολογία σε θεολογία. Okay. Γι' αυτό θα πρέπει ίσως να παλέψουμε λίγο να αναμετρηθούμε με τις ίδιες τις έννοιες. Έτσι, δεν ξέρω αν είμαι σαφής, δηλαδή με το να ρίξει κανείς, ας το πούμε, μια φράση στον άλλον, μια τεχνική, μια θεολογική ορολογία, πλέον στις μέρες μας δεν θα πρέπει να το θεωρούμε αυτό έτσι βέβαιο έδαφος, αλλά θα πρέπει να κοιτάμε σίγουρα τι εννοείται με αυτό το πράγμα. Για να φέρω ένα πρώτο παράδειγμα που οπωσδήποτε θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Αυτό που λες είναι τεράστιο πάντως, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εδώ το βλέπουμε στην καθημερινή μας πράξη, να πας να συζητήσεις με κάποιον ένα απλό ζήτημα και βλέπεις πόσο, αν δεν έχεις κοινούς κώδικες επικοινωνίας και δεν νοηματοδοτείς τις λέξεις με τον ίδιο τρόπο, πόσο τεράστιο πρόβλημα έχεις να επικοινωνήσεις μαζί του. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια παράδοση 20 αιώνων που έχει τόσα στρώματα αποχρώσεων μέσα στην παράδοση και ο καθένας σκαλίζοντας μέσα στην παράδοση παίρνει έννοιες, παίρνει λέξεις και τις βλέπει με τις δικές του κιόλας προσωπικές προϋποθέσεις από την εποχή που ζει ο ίδιος. Ακριβώς έτσι. Και είναι πραγματικά χάος. Αν δεν ορίσεις τις έννοιες, το λέω ως παρένθεση αυτό, στο πόσο σημαντικό είναι αυτό. Αυτή η παρένθεση ίσως να την κρατήσουμε λίγο παραπάνω για να είναι σαφές ότι ένας από τους άξονες του πλούτου της Εκκλησίας είναι ότι πάρα πολλές λέξεις, όροι, εκφράσεις κτλ. Έχουν μια διαδρομή αιώνων. Έτσι, αλλά ακριβώς αποκτούν μία περισσότερη, λιγότερη διαφορετική φόρτιση μέσα στις εποχές και θέλει λίγο μια ερευνητική, μια προσεκτική διάθεση. Θυμάμαι για παράδειγμα ότι μπορεί ένας θεολόγος, ο οποίος είναι πολύ διαβασμένος και ο οποίος, ας πούμε, κατέχει την λεγόμενη θεολογία του προσώπου, ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο κτλ. Φανταστείτε αυτόν τον θεολόγο να μπαίνει έτσι με όλο τον ενθουσιασμό αυτής της θεολογίας μέσα σε μια σχολική τάξη και δίχως δούλεμα των όρων να πετάξει, ας πούμε, τα παιδιά την σωστή κατά τα άλλα θεολογική φράση «Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο». Μπορούμε να σκεφτούμε εκείνη τη στιγμή τι μπορεί να καταλάβει ο αποδέκτης, το παιδί δηλαδή, αυτής της φράσης. Το πρόσωπο δηλαδή μπορεί να είναι μόνο η πρόσωψη. Μόνο αυτό που λέμε στην καθημερινή έκφραση είναι μούρι. Έτσι κάποιος. Ή άλλες εκφράσεις τέλος πάντων. Ας την κλείσουμε την παρένθεση όμως. Ωραία. Οπότε να ξεκινήσουμε από την έννοια της δημιουργίας. Τη δημιουργία όπως την αντιλαμβανόμαστε στο χριστιανισμό, πώς υπάρχει αυτή η έννοια σε άλλες θρησκείες, σε άλλους πολιτισμούς.
Τι θα λέγεις να ξεκινήσουμε από εκεί? Νομίζω είναι κεφαλαιόδες, γιατί η έννοια της πτώσης πολύ χοντρικά είναι μία ανταρσία, η έννοια της ανταρσίας, η έννοια μιας αποτυχίας στη σχέση δημιουργήματος και δημιουργού. Η έννοια της δημιουργίας είναι βασική στον χριστιανισμό. Δηλαδή θα πρέπει να το έχουμε κατά νου ότι ο Θεός, η Αγία Τριάδα δηλαδή, υπάρχει χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτόν. Έτσι, έτσι ήταν κάποτε, δηλαδή έτσι υπήρχε κάποτε ο Θεός. Και κάποια στιγμή, για λόγους που μπορούμε να τους ψηλαφίσουμε αργότερα όσο μπορούμε, φέρνει στην ύπαρξη μια άλλη πραγματικότητα, μια άλλη οντότητα που είναι ο κόσμος. Δημιουργεί δηλαδή το σύμπαν, ο Θεός, από εκεί που ήταν μόνος του, ως Αγία Τριάδα δηλαδή, δημιουργεί κάτι το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως καθόλου. Έτσι αυτό είναι που λένε οι πατέρες, δημιουργία εκ του μη όντως. Ή σε πιο καθημερινή φράση, δημιουργία εκ του μηδενός. Εν πάση περιπτώσει ότι δεν υπήρχε ολότελα, δεν υπήρχε καθόλου το σύμπαν. Και έρχεται στην ύπαρξη επειδή ο Θεός το θέλησε και όταν ο Θεός το θέλησε. Εδώ δηλαδή ο Θεός εμφανίζεται ως ο απόλυτος αφέντης. Αυτός που αποφασίζει χωρίς να του το επιβάλλει κανείς. Χωρίς να του το επιβάλλει κανείς και τίποτα. Έτσι δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή ο κόσμος να υπάρξει. Το θέλει ο Θεός να υπάρξει. Χρησιμοποιούμε λοιπόν συχνά τη φράση «Όλοι οι λαοί ή όλες οι θρησκείες πιστεύουν, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει Θεός ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και νοιάζεται για αυτόν» κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουν την έννοια της δημιουργίας του κόσμου όλες οι θρησκείες. Ίσα ίσα θα έλεγα ότι η έννοια της δημιουργίας, επαναλαμβάνω δηλαδή η σκέψη, η σύλληψη ότι ένας Θεός ο οποίος υπάρχει από μόνος του και κατόπιν φέρνει στην ύπαρξη κάτι εντελώς διαφορετικό, το σύμπαν, ως πρόταση της βίβλου και φυσικά στη συνέχεια ως βασικό δόγμα της Εκκλησίας, υπήρξε μια επανάσταση. Ο κόσμος ο προχριστιανικός και ακόμα δηλαδή οι πολλές μεγάλες θρησκείες δεν μπορούν να συλλάβουν την έννοια του να μην υπάρχει ο κόσμος, να μην υπάρχει το σύμπαν κάποτε και κάποια στιγμή έφνης από το απόλυτο τίποτα, έτσι, με τη θέληση του κάποιου θεού να έρθει στην ύπαρξη. Στο μοντέλο δηλαδή, το κοσμολογικό μοντέλο του πώς κατανοούν τον κόσμο δηλαδή πολλές θρησκείες, η αρχαία ελληνική θρησκεία, έτσι, για παράδειγμα. Ο κόσμος, το σύμπαν δηλαδή, όταν λέμε ο κόσμος δεν εννοούμε το άθροισμα των ανθρώπων, έτσι το σύμπαν ολόκληρο, υπάρχει ανέκαθεν, αλλάζει μεν μορφές, άλλοτε είναι τσαλακωμένο, άλλοτε είναι πανέμορφο, άλλοτε διαλύεται και ξανασυντίθεται, γίνεται ένα κουβάρι, μπερδεύεται, συμμαζεύεται, περνάει δηλαδή από διάφορες φάσεις, αλλά πάντως υπάρχει αιώνια, υπάρχει ανέκαθεν. Κανένας ποτέ δεν το δημιούργησε, υπάρχει από μόνο του. Και δεν πρόκειται να γίνει, να φτάσει σε κανένα οριστικό τέρμα. Δεν υπάρχει κανένα τελικό φτάσιμο. Αιωνίως θα ζει με αυτόν τον τρόπο. Θα αλλάζει μορφές, ας πούμε, αλλά θα ζει. Έτσι. Θα υπάρχει μια ανακύκληση. Θα υπάρχει μια ανακύκληση, ναι. Αυτό το κυκλικό σχήμα για την πλειονότητα των θρησκειών είναι χαρακτηριστικό. Είναι δηλαδή σαν να πούμε ότι, όπως είναι τα παιδικά παιχνίδια, έχουμε κάτω στο πάτωμα ράγες τρένου που σχηματίζουν κύκλο, είναι ένα τρενάκι απάνω που είναι το σύμπαν και το οποίο κάνει αυτή την κυκλική πορεία, την κάνει αδιάκοπα, διάκοπα, διάκοπα. Μπορεί να υπάρχει ψευδαίσθηση από τον άνθρωπο ότι δεν επαναλαμβάνεται η πορεία, γιατί τα ανθρωπάκια μέσα στο βαγόνι μπορούν να μετακινούνται. Έτσι να πάνε από τον μπροστινό κάθισμα στο πίσω κάθισμα και τέτοια. Αλλά στην πραγματικότητα είναι σε ένα πελώριο όχημα στον κόσμο που κάνει κύκλους. Και όπου οι ράγες αυτές έχουν για παράδειγμα μία λακκούβα, ας πούμε, από αυτή τη λακκούβα θα περνάει μόλις φτάσει συνέχεια. Είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία δηλαδή. Μάλιστα. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Τα φωτάκια σαν κάρβουν αναμένα σε μια μεγάλη θράκα που καίει συνεχώς. Οι νύχτες μαγεμένες του φεγγαριού τσουλήθρα η αγάπη μας να μένει ξανά στα προσεχώς.
έξω από την πόρτα σου μια θάλασσα θα πλώσω και θα σου κεντήσω χρυσή ακρογιαλιά. Με την τρύπια βάρκα μου κρυφά θα σε σημώσω και θα ναυαγίσω στη γλυκιά σου αγκαλιά. Τα φωτάκια θα πάρουνε το δρόμο και θα γεννούν αστέρια ψηλά στον ουρανό. Η πόλη θα κοιμάται και θα έρθει σαν αέρας για να με ξημερώσει σε κόσμο μαγικό. Μπρος στα σκαλοπάτια σου παράσταση θα στήσω. Θα έρθουνε ορχήστρες με τρομπόνια και βιολιά. Σαν ανάψει η γιορτή θα πιω και θα με φύσω. Να βρω λίγο θάρρος να σου δώσω δυο φιλιά. Ριαμ παμ παμ. Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, φίλες και φίλοι, αυτός είναι ο σταθμός, στους 89,5 και η εκπομπή είναι το τραπέζι της Κυριακής. Συζητάμε για την πτώση, για την προπατορική αμαρτία, για τη δημιουργία, ένα ζήτημα πολύ σύνθετο με πάρα πολλές προεκτάσεις. Πριν το μουσικό διάλειμμα μιλάγαμε, Θανάση, για την έννοια της δημιουργίας, πώς υπάρχει στις άλλες θρησκείες, στους άλλους πολιτισμούς και πώς το αντιλαμβάνεται ο χριστιανικός κόσμος, η χριστιανοσύνη. Και μάλιστα ότι σε άλλες θρησκείες συνήθως δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Ναι. Δηλαδή αυτό, όσο και αν μας δυσκολεύει τον τρόπο με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε, θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι για πολλές άλλες θρησκείες, έφερα χαρακτηριστικά παράδειγμα την αρχαία ελληνική θρησκεία, το ίδιο ισχύει τον Ινδουισμό και για πάρα πολλές, το να μιλήσει, ας το πούμε, ο αρχαίος Έλληνας για την έννοια του σύμπαντος, το σύμπαν αυτό θεωρείται αδημιουργητό, όπως περίπου εμείς δεχόμαστε ως αδημιούργητο το Θεό. Δηλαδή πώς θα γυρίσει κάποιος να μας πει και τον Θεό ποιος τον έφτιαξε και λέμε εμείς κανείς δεν τον έφτιαξε, γιατί ακριβώς είναι Θεός, υπάρχει ανέκαθεν. Με έναν παρόμοιο τρόπο καταλάβαινε το σύμπαν ο αρχαίος Έλληνας και οι άλλοι θειασότες των τωρινών θρησκειών που το δέχονται αυτό. Έτσι είναι ένα μέγεθος αιώνιο και άρα δεν παίζει αποφασιστικό ρόλο κανένας Θεός. Mm-hmm. Παίζει ρόλο υπό μίαν έννοια, δευτερεύοντα, υποταγμένο σε αυτήν την αιώνια ροή, στον αιώνιο κύκλο του σύμπαντος. Mm-hmm. Παίζει κάποιον ρόλο μέσα σε αυτή την αιωνιότητα και την αλλαγή των μορφών του κόσμου, έτσι, αλλά δεν υπάρχει πριν από τον κόσμο αυτός ο Θεός αυτών των θρησκειών, έτσι δεν φέρνει αυτός τον κόσμο στην ύπαρξη. Ναι. Δηλαδή αυτό, κοιτάξτε τι σημαίνει, και συνδέεται και με τα ερωτήματα που ανέφερες ότι θέτουν συχνά, ας πούμε, οι άνθρωποι στην Ορθόδοξη Θεολογία. Αυτό το κυκλικό μοντέλο σημαίνει ότι ο κόσμος όχι απλώς δεν δημιουργήθηκε κάποτε, γι' αυτό είναι σημαντικό το δόγμα της δημιουργίας. Ταυτόχρονα σημαίνει ότι ο κόσμος ο οποίος κάποτε, το σύμπαν το οποίο κάποτε δεν δημιουργήθηκε, δεν πρόκειται και να μεταμορφωθεί τελικά να φτάσει κάπου. Δεν πρόκειται να αλλάξει τρόπο ύπαρξης όπως υπάρχει τώρα, δηλαδή μέσα στη φθορά, με την α μορφή, με τη β μορφή, με τη γ μορφή, ναι, αλλά πάντως μέσα στη φθορά, αδιάκοπα, δεν πρόκειται να φτάσει σε έναν τρόπο ύπαρξης ριζικά διαφορετικό. Στον χριστιανισμό όμως, έχουμε ένα σύμπαν το οποίο έρχεται στην ύπαρξη όχι από δική του δύναμη, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως μέσα στον κόσμο που να το έκανε να είναι αυθύπαρκτο, το φέρνει στην ύπαρξη ένας Θεός, ο Τριαδικός Θεός, με τελικό όραμα αυτός ο κόσμος κάτι να γίνει στο φινάλε. Αυτό το φινάλε είναι αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει, η Βασιλεία του Θεού. Έτσι δηλαδή το φέρνει ήδη στην ύπαρξη για να μεταμορφωθεί τελικά και να γίνει κάτι καταπληκτικό. Mm-hmm. Έτσι. Ναι.
Ανέφερες πριν από το μουσικό μας διάλειμμα για την Τριάδα, για τον Θεό Δημιουργό, ότι δεν είναι τυχαίο ότι στην Ορθόδοξη θεολογία ο Θεός Δημιουργός είναι Τριάδα, ότι είναι αγάπη, ότι είναι ξεχύλισμα. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι απαντάει και στο γιατί της δημιουργίας του κόσμου, δηλαδή γιατί ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Ναι, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία είναι μυστήρια. Έτσι, μη δημιουργηθεί η εντύπωση ότι βγάζουμε από το τσεπάκι απαντήσεις. Προσπαθούμε απλώς λίγο να λιάνουμε τον δρόμο που έχουμε προς αυτή την προσέγγιση των μυστηρίων. Νομίζω ότι το γιατί ο Θεός του χριστιανισμού είναι Θεός Δημιουργός πρέπει να αναζητηθεί ακριβώς στο τι λογής Θεός είναι. Αν δηλαδή ο Θεός του χριστιανισμού είναι Τριάδα, σημαίνει ότι είναι τρία πρόσωπα τα οποία μεταξύ τους βρίσκονται σε μια πύρινη σχέση αγάπης, το καθένα δηλαδή ανοίγεται στον άλλον, αποζητά δηλαδή το καθένα την ύπαρξη του άλλου προσώπου, του πέρα από τον εαυτό του, και αυτή η κίνηση, αυτή η έκρηξη αποζήτησης του προσώπου του άλλου είναι σαν μια ορμή, όπως έχει λεχθεί, ορμή προς κοινωνία, η οποία θέλει να δημιουργήσει και άλλους συντρόφους αυτής της ωραίας σχέσης. Θέλει να μοιραστεί τη ζωή τους και με άλλους. Και αυτούς τους άλλους τους φτιάχνει, τους δημιουργεί. Η ίδια κίνηση δηλαδή είναι μια έκρηξη αγάπης που θέλει τον διαφορετικό, θέλει τον απέναντι για να σχετιστεί. Θέλω να υπογραμμίσω αυτό που είπες πριν για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε πάντοτε υπόψη μας όταν μιλάμε για τέτοια ζητήματα, γιατί φανταστείτε φίλες και φίλοι ότι μιλάμε για το... Έτσι, να το φέρουμε λίγο, να σταθούμε λίγο και να το φέρουμε στο μυαλό μας. Μιλάμε για τον Θεό πώς ήταν πριν από την πτώση. Είναι και λίγο αστείο να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Δηλαδή με έννοιες, λέξεις και στοχασμούς που έχουν μέσα τους φυτεμένο τον χρόνο και τον χώρο, προσπαθούν να μιλήσουμε για κάτι άχρονο και για κάτι άχωρο. Αυτό που είπες πριν λοιπόν, Θανάση, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντοτε πρέπει να έχουμε τη συστολή, ας πούμε, του ότι μιλάμε με πολύ τετριμένες έννοιες και πολύ τετριμένους όρους για κάτι το οποίο μας υπερβαίνει κατά πολύ. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος, δυστυχώς ή ευτυχώς, θέλει να αναζητά και θέλει να αναζητά το Θεό της πίστης του. Και έτσι το ερώτημα που πολύ συχνά εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει από πολλά παιδιά στην κατήχηση, πρέπει να απαντηθεί. Και νομίζω ότι αυτή η απάντηση που είπες, αυτή η προσέγγιση, να το πω έτσι, γιατί τελεσίδικες απαντήσεις δεν υπάρχουν, θα πάρουν μονάχα στο τέλος ίσως των αιώνων, αλλά η κατεύθυνση αυτή που έθεσες προς μία απάντηση, δηλαδή το ότι ο Θεός είναι Τριάδα, είναι αγάπη, και αγάπη σημαίνει ελευθερία, σημαίνει δημιουργικότητα, άπειρη δημιουργικότητα, δεν μπορεί παρά να υπάρχει ως ξεχύλισμα. Και το ξεχύλισμα σημαίνει ότι θα φτιάξει οντότητες, ανθρώπους, πλάσματα που να έχουν μέσα τους ελευθερία, να έχουν και αυτά δημιουργικότητα, να έχουν μέσα τους και αυτά αγάπη, και όλα μαζί να καλούνται συνεχώς στο να γίνονται μέλη αυτής της τριάδος, αυτής της σχέσης. Ναι, η αγάπη πολύ χοντρικά θα λέγαμε ότι είναι το να μην μπορώ να αρκεστώ στον εαυτό μου. Αποζήτηση άλλου προσώπου. Έτσι. Ακριβώς. Και είναι όντως αυτό το πράγμα μια διακινδύνευση και ένα στοίχημα. Ποιο δηλαδή, ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δουλειά του ανθρώπου, δουλειά που του δόθηκε από τον Θεό, να προσπαθεί να διατυπώσει όσο γίνεται αλήθειες με τις καθημερινές του λέξεις. Αλλά οι λέξεις τι είναι πάντα? Οι λέξεις είναι οδοδείκτες. Είναι σαν τις ταμπέλες που υπάρχουν στον δρόμο. Πολύτιμες, αλλά σου δείχνουν προς τα πού. Σου δείχνουν περίπου που βρίσκεται. Σου δείχνουν για ποιο πράγμα οδεύεις. Αλλά η ταμπέλα δεν είναι ο προορισμός. Ακριβώς. Έτσι. Και πάντοτε να έχει κανείς υπόψη του, όταν πολύ συχνά τάσεις ευλάβειας και ευσέβειας μας ζητούν, μας κραυγάζουν, είτε από μέσα μας είτε απ' έξω μας, να σταματήσουμε να ψάχνουμε προς αυτές τις κατακτήσεις, πάντοτε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μα αυτές τις τόσο ασύμμετρες προσπάθειές μας να προσεγγίσουμε το Θεό, δεν τις θέλει μονάχα ο άνθρωπος, τις θέλει ο Θεός για τον άνθρωπο. Έτσι, ναι. Ναι. Έτσι μας έφτιαξε, να θέλουμε να τον αναζητάμε με τα μικρά μας μέσα. Βέβαια, αν όντως, ίσως παρακάτω μπορούμε να το πούμε, αν όντως ο άνθρωπος είναι, καθρεφτίζει το Θεό, αν είναι κατ' εικόνα του φτιαγμένος, σημαίνει ότι έχει συν της άλλης το φορτίο να είναι κι αυτός ένας μικρός δημιουργός. Αλλά θα το δούμε αυτό. Συνεπώς, ο Τριαδικός Θεός, κάτι θανάστε. Όχι, σε σχέση με αυτό,
πως αυτός ο τριαδικός Θεός θέλει κι άλλους στην παρέα του, έτσι ελπίζω μην παρεξηγούνται οι εκφράσεις μας, και γι' αυτό δημιουργεί το σύμπαν, δημιουργεί τον άνθρωπο κτλ, περιμένοντας από αυτόν κάτι. Δηλαδή αυτό που φτιάχνει δεν είναι ένα φτάσιμο, είναι ένα ξεκίνημα. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό να το κρατήσουμε. Για να φτάσει κάπου, πώς θα φτάσει κάπου, η έννοια, το σχήμα που μας έρχεται στο ανθρώπινο νου μας είναι η έννοια, η ζωγραφιά ενός βέλους. Έτσι, αν κάνουμε ένα βέλος που να κοιτάει, ας το πούμε, προς τα δεξιά. Ξεκινάς από κάπου για να φτάσει όλο το σύμπαν κάπου αλλού. Σε αυτό που λέμε η τελική μεταμόρφωση του κόσμου, η βασιλεία κτλ. Δεν ισχύει από την άλλη αυτό που λέμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δεν υπάρχουν νόμοι στην φύση και στην ανθρωπότητα ότι αν για παράδειγμα, ξέρω εγώ λέμε, αν αυξηθεί η οικονομική εξαθλίωση ξεσπάνε πόλεμοι. Για παράδειγμα, δεν είναι κάτι που δείχνει ότι επαναλαμβάνεται. Εδώ ίσως θα μας βοηθούσε να κρατήσουμε κατά νου και να ολοκληρώσουμε το περί πορείας του κόσμου με αυτό ένα σχήμα το οποίο μας έχει δώσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος περιγράφει την πορεία του σύμπαντος όχι ακριβώς σαν μια ημιευθεία, σαν ένα βέλος που κάπου πορεύεται και μας δημιουργεί την αίσθηση ότι πορευόμαστε και με άνεση σαν να πηγαίνουμε πάνω σε άσφαλτο εθνικής οδού, αλλά σαν σπιράλ. Το σπιράλ μας δίνει την αίσθηση ότι κάνει κύκλους, στην πραγματικότητα όμως δεν είναι κλειστός κύκλος, δεν είναι κρίκος δηλαδή. Κάθε κίνηση σε κάθε στροφή του σπιράλ ήδη μας προχωράει μπροστά προς την έσχατη άκρη του, προς εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Ναι, αυτό τώρα που ακριβώς που λέμε για την δημιουργία του Θεού που καλείται να φτάσει προς κάπου θα μας πάει και στη συνέχεια της συζήτησής μας του γιατί ο Θεός δημιουργεί έναν άνθρωπο που καλείται ένα κτιστό όν, ο άκτιστος όν ο Θεός δημιουργεί ένα κτιστό όν που το προορίζει κάπου να πάει για να συναντηθεί μαζί του. Και γιατί, και απαντάει και στο ερώτημα όταν το συζητήσουμε αυτό, του γιατί ο Θεός δεν δημιουργεί έναν άνθρωπο εξ αρχής τέλειο, εξ αρχής έτοιμο να κοινωνήσει μαζί του. Θα τα δούμε όμως αυτά μετά. Η ώρα είναι 12:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι το τραπέζι της Κυριακής, φίλες και φίλοι, η εκπομπή που ακούτε, που παρουσιάζουν και επιμελούνται ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο ομιλών Βασίλης Αργυριάδης. Είμαστε εδώ στο στούντιο και συζητάμε για το ζήτημα της δημιουργίας, της πτώσης, της προπατορικής αμαρτίας. Προσπαθούμε λιγάκι να προσεγγίσουμε κάποιες έννοιες, να ξεκαθαρίσουμε όσο μπορούμε κάποια πραγματάκια μέσα στο μυαλό μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά, πιστεύω, για ποικίλα θέματα. Ίσως, Θανάση, δεν ξέρω, όλες οι κουβέντες που λέμε μέσα στην Ορθόδοξη Θεολογία, αν κανείς προεκτείνει, θα φτάσουν σε αυτά τα ζητήματα. Έχουν τεράστια σημασία. Λέγαμε πριν από τη διακοπή για το πώς ο Θεός δημιουργεί ένα κόσμο που τον καλεί να πάει κάπου. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί ο Θεός δεν δημιουργεί τον άνθρωπο, εφόσον ο Θεός είναι ξεχύλισμα αγάπης και εφόσον ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο για να υπάρχει σε κοινωνία μαζί του, σε κοινωνία στην Τριάδα, γιατί δεν τον δημιουργεί ευθύς εξ αρχής τέλειο, να κοινωνεί αμέσως, να πετύχει αυτή την κοινωνία ευθύς εξ αρχής? Αυτό είναι ενδιαφέρον. Εγώ θα ζήταγα το λόγο. Τι θα πει τέλειος σε αυτήν την περίπτωση? Θα πει σαν αυτό το καταχάρην Θεός που λέμε ότι καλείται να φτάσει ο άνθρωπος, να το έχει από την αρχή. Από τις προδιαγραφές του, να το πω έτσι. Αν αυτό που ονομάζουμε τέλειο το είχε από την αρχή, προφανώς σημαίνει ότι δεν θα ήταν κάτι κατακτημένο και αποφασισμένο από τον άνθρωπο. Δηλαδή θα ήταν ο άνθρωπος δημιουργημένος έτσι ώστε να είναι υποχρεωμένος να είναι έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή εκεί αυτό που παίζεται τελικά είναι το ζήτημα της ελευθερίας. Ένας Θεός που είναι απείρος Θεός αγάπης, απείρος Θεός δημιουργικότητας, αλλά και μην το ξεχνάμε και απείρος Θεός ελευθερίας, θέλει να φτιάξει κάτι το οποίο να κληθεί σε αυτή την ελευθερία, σε αυτή την αγάπη, σε αυτή τη δημιουργικότητα. Πώς θα το καλέσει αν ευθύς εξ αρχής του επιβάλλει και δεν του βάλει μέσα στις προδιαγραφές του της φύσεώς του την ελευθερία? Αν τον έκανε ευθύς εξ αρχής τέλειο,
δεν θα το επέλεγε ο άνθρωπος. Και ξέρεις, στην πραγματικότητα αυτό που λέμε, αν τον έκανε εξ αρχής τέλειο, σημαίνει ότι θα ήταν μια τελειότητα της συμφοράς. Δηλαδή ο άνθρωπος θα ήταν ένα κομμωδίνο. Ακριβώς, ένα, ναι. Δηλαδή να φανταστούμε και πάλι, ζητούμε συγγνώμη για την χρήση ίσως έτσι πιο καθημερινών εκφράσεων, να φανταστούμε ότι η Αγία Τριάδα είναι τρεις που αγαπιόνται και θέλουν, επιθυμούν σφοδρά κι άλλοι να μπουν μέσα σε αυτή την παρέα, να γίνουν μέτοχοι αυτής της γιορτής. Μέτοχος αυτής της γιορτής σημαίνει να είναι κι άλλοι που να τους μοιάζουν. Δηλαδή να είναι πρόσωπα ελεύθερα πραγματικά που ένας να θελήσει και να δώσει την καρδιά του στον άλλον. Για φανταστείτε πόσο αντιφατικό είναι, είναι μια δοκιμασία για το λογικό μας, αντίφαση στην ίδια τη γλώσσα, ακόμα το να πούμε να φτιάξω κάποιον που μόνο να με αγαπάει μπορεί, να είναι κουρδισμένος δηλαδή, η μόνη του λειτουργία να είναι αυτό που θεωρώ τέλειο, χωρίς ο ίδιος να έχει συμμετάσχει στην δημιουργία της επιθυμίας να με αγαπά. Άπαξ και ο Θεός φτιάχνει όντα τους ανθρώπους που του μοιάζουν, σημαίνει συν της άλλης ότι είναι ελεύθερα, και το ελεύθερο σημαίνει μέσα μια περιπέτεια. Σημαίνει την δυνατότητα να γυρίσει και να πει ο άνθρωπος στον άλλον και στον Θεό δηλαδή τον ίδιο, το μεγάλο ναι, αλλά και το μεγάλο όχι. Αυτή η διακινδύνευση δηλαδή εμπεριέχεται στην πράξη της δημιουργίας, ακριβώς επειδή αυτής της λογής είναι ο Θεός του χριστιανισμού, όπως το σκιαγράφησες προηγουμένως. Ίσως να το πούμε πιο, ίσως με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο, είναι και αυτό το παράδειγμα που λέμε συχνά μεταξύ του ανθρώπου και του ρομπότ. Ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει δεξιότητες, κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες. Επίσης μπορούμε να φτιάξουμε και ένα ρομπότ που να έχει αυτές τις δεξιότητες. Από τη στιγμή που θα φτιάξουμε το ρομπότ, πάβουμε να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να πάει και παραπέρα. Έχουμε ένα μηχάνημα το οποίο κάνει αυτά που θέλουμε, αλλά είναι ένα κλειστό πράγμα, δεν πρόκειται να πάει πουθενά αλλού. Ο Θεός δεν δημιουργεί τον άνθρωπο λοιπόν σαν ρομπότ για να έχει απλά ένα κλειστό πράγμα, ένα κομωδίνο όπως το πες. Είναι πολύ εύστοχο το παράδειγμα, δηλαδή κάτι που το έχουμε στη γωνία και απλά μας ομορφαίνει το χώρο. Δεν τον έπλασε έτσι ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά τον έπλασε για να πάει κάπου και να θελήσει να πάει κάπου. Τώρα, δημιουργεί ο Θεός τον άνθρωπο ως κτιστόν. Αυτό όμως νομίζω πρέπει να το διευκρινίσουμε, γιατί καλεί ο Θεός τον άνθρωπο να συμμετέχει στην κοινωνία της Τριάδος, αλλά δεν αναιρείται και η διαφορά των όρων της φύσης. Όντως. Ο Θεός είναι άκτιστος, ο άνθρωπος κτιστός. Αυτό είναι ένας από τους κεντρικούς και αδιαπραγμάτευτους δογματικούς άξονες. Η διάκριση κτιστού και ακτίστου. Οι λέξεις αυτές βγαίνουν από το κτίζω, από το χτίζω, έτσι, από το φτιάχνω δηλαδή. Mm-hmm. Ο Θεός είναι άκτιστος, δηλαδή δεν τον έχει δημιουργήσει κανένας, είναι αδημιουργητός, υπάρχει από μόνος του δηλαδή. Το σύμπαν ολόκληρο του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου είναι κτιστό, είναι φτιαγμένο από τον Θεό, όπως είπαμε, από το απόλυτο τίποτα. Εδώ θέλει προσοχή. Με απόλυτη βεβαιότητα, πατώντας επί ορθοδόξου δογματικού εδάφους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο μόνος άκτιστος είναι ο Θεός. Τελεία και παύλα. Όλα τα άλλα, μηδενός εξαιρουμένου, είναι κτιστά. Δηλαδή, και το μάρμαρο και το δέντρο και ο άνθρωπος και το σώμα και η ψυχή και οι άγγελοι, τα πάντα είναι κτιστά. Διαφορετικής ποιότητας. Δηλαδή το μάρμαρο δεν έχει βούληση, ο άνθρωπος έχει βούληση. Αυτά είναι αυτονόητα, έτσι. Αλλά είναι διακρίσεις στο εσωτερικό του κτιστού. Το μόνο που ίσταται απέναντι, η μόνη αληθινή διάκριση, η μόνη κυριολεκτική και χαόδη διάκριση που υπάρχει, είναι με τον άκτιστο Θεό. Είναι δύο απολύτως διαφορετικές ουσίες. Ωστόσο, και εδώ είναι ένα καταπληκτικό μυστήριο, παρόλο που Θεός και άνθρωπος είναι, έχουν εντελώς διαφορετικές ουσίες, παρόλα αυτά μπορούν μεταξύ τους να έρθουν σε κοινωνία, έχουν μεταξύ τους συμβατότητα, όπως λέμε και στην γλώσσα, ας το πούμε, των κομπιούτερ. Mm-hmm. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτή η επιμονή της γραφής και στη συνέχεια των πατέρων κτλ., η επιμονή του χριστιανισμού εν πάση περιπτώσει, ότι ο κόσμος δεν είναι κομματάκι της Θείας Ουσίας. Δεν φτιάχτηκε δηλαδή με υλικό την ίδια την ουσία του Θεού. Να φέρω ένα λίγο άγαρμο παράδειγμα εδώ. Αν, τι θα σήμαινε ένας πελώριος και πανίσχυρος Θεός
να, εντός εισαγωγικών, να έφτιαχνε κάτι από την ίδια του την ουσία, κόβοντας ένα κομματάκι από την ουσία του, έτσι. Είναι σαν να πούμε ότι εγώ, έτσι όπως κάθομαι εδώ στην καρέκλα, σηκώνομαι για να πάω προς την πόρτα του στούντιο, έρχεται μαζί μου, θέλει δε θέλει, και το δεξί μου χέρι. Το δεξί μου χέρι είναι κομμάτι της ουσίας μου, έτσι. Και η ύπαρξη μου ολόκληρη, ο εγκέφαλός μας, το πούμε, αποφασίζει να πάει προς την πόρτα, έρχεται και αυτό. Δεν έχει δική του υπόσταση, αν είναι κομμάτι μου. Έτσι, αυτό το μικρό ο κόσμος, το μικρό σε σχέση με τον άπειρο Θεό που θα φτιαχτεί. Αν ήταν της ίδιας ουσίας, θα σήμαινε μια φοβερή εξάρτηση, σαν να ήταν μέλος, στολίδι, εξάρτημα, ρομπότ, ένα τέτοιο πράγμα. Το ότι ο χριστιανισμός υπογραμμίζει με εμφάσεως ότι αυτό το οποίο φτιάχνει ο Θεός, το σύμπαν δηλαδή, είναι από ολότελα άλλη ουσία, την οποία φέρνει εύνης στην ύπαρξη ο Θεός, είναι ένα είδος εγγύησης της δυνατότητας που έχει ο άνθρωπος να έχει δική του γνώμη, δική του επιθυμία, που θα είναι κάτι καταπληκτικό αν πει ναι στο Θεό, αλλά ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να του πει και όχι. Εδράζεται πάνω σε αυτό που στην θεολογική γλώσσα λέγεται ετερουσιότητα. Δηλαδή ότι η ουσία του κόσμου είναι ετέρα, άλλη δηλαδή, ολότελα διαφορετική από την ουσία του Θεού. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και αυτό ένα στοιχείο που προασπίζει την ελευθερία του ανθρώπου, το απόλυτο της ελευθερίας του ανθρώπου. Το απόλυτο είναι βαριά λέξη να την πούμε. Σύμφωνα. Το κυριολεκτικό, ας πούμε, το θέλει να έχει δική του βούληση, έτσι. Από τη στιγμή φυσικά που έρχεται στην ύπαρξη ο άνθρωπος, δηλαδή τα όρια της ανθρώπινης ελευθερίας φαίνονται και από το ότι αρχίζουμε και στοχαζόμαστε και την ελευθερία μας ή εκδηλώνουμε τη βούλησή τους, αφού πρώτα άλλοι έχουν αποφασίσει για την ύπαρξή μας, έτσι. Mm-hmm. Δεν είμαστε αυτοίπαρκτοι. Αλλά πώς, για παράδειγμα, είναι τραγικό αυτό που ακούμε, ας πούμε, στις τηλεοράσεις. Ρωτάνε, ξέρω, παίρνουν συνεντεύξεις από ανθρώπους του lifestyle συνήθως και λένε, είσαι ερωτευμένος, και λέει, ξέρω εγώ, είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου, είμαι ερωτευμένος με τις ιδέες μου και διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό είναι μια τραγικότητα. Αν δηλαδή δεν υπάρχει ο άλλος, ο αληθινά άλλος, ο διακεκριμένος άλλος, ο άλλος που δεν συμπίπτει με σένα, που δεν είναι ούτε το ρολόι σου, ούτε το γονατό σου, έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή αγάπη, αληθινή έξοδος από τον εαυτό σου και στροφή προς τον άλλον. Και γι' αυτό στην θεολογία της Εκκλησίας, ακόμα κι όταν ο άνθρωπος φτάσει στη βασιλεία, φτάσει στην κορυφαία, στην ανυπέρβλητη συνάντηση με τον Θεό, στην συνύπαρξη με την Αγία Τριάδα, σε αυτό που ο μακαριστός ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο μεγάλος Σέρβος θεολόγος, έλεγε, το να γίνει ο άνθρωπος αιώνιος πολίτης της Αγίας Τριάδας, σαν να λέμε να προσθεθούν κι άλλοι έτσι χαριστικά μέσα στην Αγία Τριάδα, και εκεί δεν πάβει να είναι κτιστός. Αυτή η διαφορετικότητα Θεού και ανθρώπου δηλαδή, που είναι η βάση του μεταξύ τους έρωτα, ναι, ότι είναι άλλο ένας κυριολεκτικά, άλλο άλλος, συνεχίζεται και εκεί, παρόλο που τελούν σε μια υπέροχη και αδιάσπαστη συντροφιά και κοινωνία. Ναι, να ανοίξω, συγγνώμη, μια παρένθεση εδώ, Θανάση, σε αυτό που είπες, ότι έχει τεράστια σημασία να καταλάβουμε ότι τα πάντα εκτός από το Θεό είναι υλικά, ότι τα πάντα είναι κτιστά εκτός από το Θεό. Θυμάμαι παλιά που το είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα και σου είχα θέσει ένα ερώτημα που ίσως και οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή το έχουν. Μα και η ψυχή είναι κτιστή και υλική. Και θυμάμαι ότι μου είχες πει τότε ότι υπάρχουν οι πατερικές μαρτυρίες, είναι πάρα πολλές και ξεκινούν από τους πρώτους αιώνες, από το Μακάριο τον Αιγύπτιο, και φτάνουν μέχρι τους τελευταίους αιώνες, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, που αναφέρουν με μεγάλη έμφαση ότι η ψυχή είναι λεπτή ύλη και όχι κάτι άειλο. Ναι. Γιατί πολύ συχνά τον μπερδεύουμε στην θεολογία μας, στην πίστη μας, ότι η ψυχή είναι κάτι μη υλικό, κάτι άειλο. Αυτό είναι τελείως λάθος να το πιστεύουμε και δημιουργεί αυτά τα προβλήματα που ανέφερες πριν. Και εδώ θα πρέπει κανείς να ξεκαθαρίζει αδιάκοπα τους όρους. Έτσι, δηλαδή η σύγχρονη φυσική, όταν μιλάει για ύλη και για ενέργεια, το συνδέει με το αν κάτι έχει μάζα ή δεν έχει, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει, τα λοιπά. Δεν πρόκειται για τέτοιο πράγμα. Εμείς δεν μπορούμε να... Δεν να μπαίνουμε σε τέτοιες. Ακριβώς. Αλλά να το φανταστούμε αυτό που είπες προηγουμένως, ότι όταν λέει η χριστιανική θεολογία ότι από τη μια υπάρχει ο Θεός, ο οποίος είναι ο μόνος που είναι ο εαυτός του, που είναι έτσι άκτος, και από την άλλη φτιάχνει ένα σύμπαν, το φτιάχνει από ένα υλικό που ας το ονομάσουμε κτιστό, ολόκληρο το υλικό. Έτσι,
μέσα κάποια τμήματα αυτού του λυκού μπορεί να είναι πιο εκλεπτισμένα, άλλα μπορεί να είναι πιο χονδροειδή, αλλά είναι όλα μέτοχη εκφάνσης αυτής της μίας πελώριας οικογένειας που τη λέμε κτιστότητα. Έτσι, υπ' αυτήν την έννοια, η υλικότητα δηλαδή, με την έννοια της κτιστότητας, είναι το βασικό χαρακτηριστικό όλων των εκφάσεων, κάθε όντος πλην του Θεού. Ακόμα και των αγγέλων. Ακόμα και των αγγέλων. Για, ίσως μια προσιτή και στους ακροατές μαρτυρία είναι τα κείμενα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, για παράδειγμα, του Αγίου του 1800 περίπου, ο οποίος συγκεντρώνει μαρτυρίες από την παράδοση, πάμπολες μαρτυρίες από οικουμενικές συνόδους και μεμονωμένους πατέρες, οι οποίοι λένε ότι κυριολεκτικά άειλος, δηλαδή άκτιστος, και κυριολεκτικά ασώματος είναι μόνο ο Θεός. Mm-hmm. Άγγελοι ψυχές είναι όντα, λέει, λεπτό σώμα. Έτσι, δεν είναι άπειρα. Μπορούμε να πούμε για ένα οποιοδήποτε όν, ας πούμε για την ψυχή ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, ότι είναι άπειρη, ότι είναι πανταχοπαρούσα, ότι είναι αδημιούργητη. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι είναι περιορισμένη σε τόπο και σε χρόνο. Έχει αρχή και τέλος. Αρχή και τέλος, δηλαδή αν σηκωθούμε όρθιοι, θα πούμε ότι υπάρχω από την κορυφή του κεφαλιού μου και τελειώνω στις πατούσες μου, για παράδειγμα. Έχω περίγραμμα. Έχω όρια. Mm-hmm. Αυτό είναι μια έκφανση της κτιστότητάς μου. Γιατί το υπερασπιζόμαστε αυτό το πράγμα? Και μάλιστα θα μπορούσαμε σε άλλη ευκαιρία, αν κανείς σκανδαλίζεται, να παραπέμψουμε και σε μαρτυρίες, δηλαδή με τα μάτια του, ότι η Εκκλησία του λέει αυτό το πράγμα. Γιατί το υπερασπιζόμαστε? Γιατί αν τυχόν ολισθήσουμε στο να πούμε ότι ο άνθρωπος ή κάποιο κομμάτι του ανθρώπου είναι κομμάτι της Θείας Ουσίας, σημαίνει ότι τότε δεν χρειάζεται σωτηρία. Σημαίνει ότι τότε, να το πω πιο χοντρά, δεν χρειάζεται Θεό. Ενώ εμείς λέμε ότι το κτιστό, ολόκληρο το κτιστό, για να μπορέσει να δει Θεού πρόσωπο, θα πρέπει να δει το πρόσωπο του Θεού. Έχει ανάγκη, έχει ανάγκη το Θεό. Από μόνο του δεν έχει έρισμα στην ύπαρξη. Μάλιστα. Ένα παιδί ταξιδεύει σε λίμνη μαγική με χαρτινή βαρκούλα, χαρτινή μουσική. Χαμόγελο που φεύγει, καρδούλα που με τα χρυσά κουπιά.
ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους 89,5 και η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», φίλες και φίλοι. Θανάση, να συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε πριν και σκεφτόμουν τώρα στο διάλειμμα ότι σύμφωνοι αυτά που λέμε, προσπαθούμε να τα αρθρώσουμε με τη δική μας γλώσσα, με τη γλώσσα της εποχής μας. Θα ήταν καλό όμως να δούμε και πώς αυτά σαρκώνονται στη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο βιβλίο της Γενέσεως, έτσι δεν είναι, που υπάρχει η δημιουργία, πώς αυτά λέγονται, με ποια γλώσσα λέγονται. Στο βιβλίο της Γενέσεως, δηλαδή, είναι το πρώτο βιβλίο της βίβλου, μόλις ανοίξουμε την Παλαιά Διαθήκη. Άτσι. Το πρώτο θα δούμε στις πρώτες σελίδες του. Να, ας πούμε για παράδειγμα, είναι σημαντικό ότι το βιβλίο αυτό ονομάζεται Γένεσις με ένα νι που σημαίνει φτιάξιμο, δημιουργία. Και δεν ονομάζεται Γέννησης με δύο νι και ήττα που σημαίνει ότι κάποιος γεννάει κάτι. Okay. Αυτό και μόνο ο τίτλος αυτού του βιβλίου συνηγορεί σε αυτά που λέγαμε μόλις προηγουμένως. Ότι το σύμπαν ολόκληρο είναι κάτι το οποίο το φτιάχνει ο Θεός και δεν το γεννά, γιατί όταν ένας άνθρωπος γεννάει κάτι είναι από την ίδια ουσία, γεννάει ανθρωπάκι, και όταν ξέρω εγώ μια προβατίνα γεννάει κάτι, γεννάει ένα προβατάκι από την ίδια ουσία. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση της δημιουργίας όπως την δέχεται ο χριστιανισμός έχουμε γένεση, φτιάξιμο, όχι γέννηση, δηλαδή από την αποκοπή, από την ίδια την ουσία δηλαδή του Θεού. Η γλώσσα τώρα της Παλαιάς Διαθήκης, η αφήγηση της δημιουργίας υποτίθεται ότι μας είναι γνωστή. Δηλαδή το φτιάξιμο σε έξι μέχρι την έβδομη μέρα, τέλος πάντων μέρα με τη μέρα, ότι έφτιαχνε ο Θεός διάφορα, ξεκινώντας από τον ουρανό και τη γη, αυτό λέει στον πρώτο στίχο κτλ. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ που θα πρέπει να προσέξουμε? Είναι γραμμένο το κείμενο αυτό πριν πολλούς καιρούς και είναι γραμμένο και στο πλαίσιο ενός αλλιώτικου πολιτισμού. Έτσι, είναι γραμμένο στο χώρο της Εγγύης Ανατολής, εκεί που υπήρχαν οι λεγόμενοι σημιτικοί λαοί, οι Εβραίοι για παράδειγμα και άλλοι γειτονικοί λαοί. Με ποιον τρόπο εκφράζονται, όπως μας το έχουν δείξει σπουδαίοι βιβλικοί θεολόγοι, με ποιον τρόπο εκφράζονται οι λαοί εκείνοι όταν θέλουν να πούνε κάποιες αλήθειες της ζωής? Ενώ ένας αρχαίος φιλόσοφος θα χρησιμοποιούσε αφηρημένες έννοιες, θα μπορούσε για παράδειγμα να γράψει μια ολόκληρη σελίδα για το τι είναι φιλία και να σου λέει φιλία είναι το αίσθημα προς την ετερότητα και το ένα και το άλλο, να χρησιμοποιεί αφηρημένες έννοιες. Ο Εβραίος χρησιμοποιεί άλλον τρόπο, χρησιμοποιεί αφήγηση, δηλαδή σου φτιάχνει μια ιστορία για να σου απαντήσει την φιλία. Αντί να χρησιμοποιήσει τις αφηρημένες έννοιες, αλληλεγγύη κτλ., σου λέει φιλία είναι το εξής. Ήταν ένας άνθρωπος που τον λέγανε Γιάννη, είχε ένα φίλο που τον λέγανε Γιώργο, και όταν το σπίτι του πρώτου πήρε φωτιά, ο άλλος, επειδή νιώθε δυνατή την φιλία, μπήκε μέσα στο καιόμενο σπίτι για να σώσει το φίλο του. Αυτό λοιπόν είναι φιλία. Να. Έτσι. Ξέρουμε ότι ήταν ο τρόπος με τον οποίο συχνά δίδασκε ο Χριστός. Είναι οι περίφημες παραβολές του. Το ρωτούσανε διάφορα πράγματα, τον είχε ρωτήσει ο άλλος και τι σημαίνει πλησίον, τι σημαίνει κοντινός μου. Και ο Χριστός δεν έκανε μια πραγματεία με αφηρημένες έννοιες. Είπε ότι κάποιος άνθρωπος ταξίδευε κτλ. Και είπε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Έτσι. Ενώ λοιπόν στην Καινή Διαθήκη ευτυχώς το έχουμε καταλάβει ότι πολλά από αυτά που υπάρχουν μέσα είναι παραβολές, ιστορίες που τις φτιάχνει ο Χριστός και τις λέει εκείνη τη στιγμή για να δώσει μια αλήθεια, στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε αυτή την υφαλιότητα. Και νομίζουμε ότι κάθε τι που γράφεται μέσα είναι καταγραφή, σαν να είχαμε κάμερα τηλεόρασης, δηλαδή καταγραφή ιστορικού γεγονότος που γίνεται. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κατά νου αυτή την ιδιαιτερότητα, την εκφραστική ιδιαιτερότητα εκείνου του πολιτισμού ο οποίος παρήγαγε, μέσα στον οποίο παρήχθησαν, καταγράφησαν αυτά τα κείμενα, ότι όταν μιλούσε με παραβολές, όταν μιλούσε παραβολικά ο Εβραίος, έφτιαχνε μια ιστορία, μια ιστοριούλα, μια αφήγηση. Δεν σημαίνει αυτό ότι ήταν ένα αληθινά ιστορικό γεγονός, ότι όντως έγινε έτσι. Δεν σημαίνει όμως ότι λέει και ψέματα. Δηλαδή μια αλήθεια θέλει να δώσει, μια πολύ βασική αλήθεια της ζωής, είναι σαν να λέμε για παράδειγμα, σαν να εξηγούμε κάτι, μια δύσκολη έννοια της ζωής σε ένα μικρό παιδί.
Και του λέμε, ήταν ένα παιδάκι κάποτε που δεν άκουγε τον μπαμπά του, πέρασε στο πεζοδρόμιο απέναντι και το χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Εκείνη τη στιγμή δεν του λέμε ψέματα, αλλά προφανώς δεν μιλάμε για συγκεκριμένο παιδί και πώς το λέγανε αυτό το παιδί και πού έμενε. Η Εκκλησία, δηλαδή μέσα στην νυφαλιότητά της, γιατί και η νυφαλιότητα ανήκει στην παράδοση της Εκκλησίας, δεν το ξεχνάμε αυτό, δεν έβαλε ποτέ θέμα ποιος ήταν ο καλός Σαμαρίτης, ποιος ήταν αυτός που έπεσε στους ληστές. Ποιοι ήταν οι ληστές, πού μένανε, το όνομά τους, τι ηλικία είχαν, τι επάγγελμα κάνανε, ήταν αληθινό γεγονός ή δεν ήταν αληθινό γεγονός. Έτσι. Αυτό μερικές φορές, ειδικά στην καημένη την Παλαιοδιαθήκη, μας εγκλωβίζει και νομίζουμε ότι κάθε τι είναι καταγραφή δημοσιογραφική ιστορικού γεγονότος. Τώρα, έτσι όπως τα λέει η Παλαιά Διαθήκη, με τους όρους, τους συμβολισμούς, τις διηγήσεις που έχει κτλ., τι ακριβώς είναι παραβολή και τι δεν είναι, το αφήνουμε ανοιχτό. Αλλά υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει πιθανότητα, πολλά κομμάτια από αυτά, έτσι, να μην μιλούν κατά κυριολεξία, αλλά να θέλουν να μας δώσουν βασικές αλήθειες, αλήθειες που μόνο η βίβλος τις έχει, σε κάθετη διαφοροποίηση προς τα πιστεύω των άλλων λαών, των άλλων θρησκειών της εποχής εκείνης, έτσι, και τα ντύνει με τη γλώσσα που μιλάγαν όλοι εκείνη την εποχή. Έτσι. Άρα, κάτι που δεν είναι ιστορικό γεγονός, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και αλήθεια. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Ναι, ναι. Μέσα στο μυαλό μας να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί ενώ το υπονοούμε, όπως το είπες πολύ σωστά, στην Καινή Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη καμιά φορά μας ξεφεύγει. Και μπερδευόμαστε, ίσως Θανάση, ίσως τώρα αυτό που θα πω είναι ένα τεράστιο ζήτημα και δεν θα άξιζε τώρα να το πιάσουμε, αλλά ίσως μόνο μια νήξη. Μπερδευόμαστε πολλές φορές λέγοντας ότι μα τα κείμενα αυτά είναι θεόπνευστα. Και λέγοντας αυτό, υπονοούμε μέσα μας ότι από τη στιγμή που είναι θεόπνευστα, τότε δεν μπορούν να περιγράφουν ιστορικές αλήθειες. Ίσως να περιοριστούμε μονάχα στο να πούμε ότι είναι θεόπνευστα επειδή έχουν μέσα τους αλήθειες που αφορούν τον κάθε άνθρωπο για κάθε εποχή. Αυτή είναι η θεοπνευστία τους πολύ χονδρικά και δεν είναι θεόπνευστα επειδή τάχα περιγράφουν ιστορικά γεγονότα ή εξαντλούν το τι έγινε σε κάποιο απότατο παρελθόν. Ή ότι τάχα η θεοπνευστία είναι κάθε λέξη ακριβώς καταγραμμένη με το χέρι του Θεού κτλ. Εδώ μπορούμε να φέρουμε πολλά παραδείγματα ότι ο Θεός πραγματικά φωτίζει τους συγγραφείς να δώσουν κάποια αλήθεια. Το πώς θα τη δώσουν όμως, πώς θα την καταγράψουν, είναι δουλειά του ανθρώπου. Έτσι, η Αγία Γραφή, θυμίζω, δεν είναι ένα βιβλίο σαν το Κοράνιο, σύμφωνα με το κλασικό Ισλάμ, το οποίο έπεσε έτοιμο παράδοτο, γραμμένο από τον ουρανό. Είναι δουλειά του ανθρώπου να διατυπώσει την αλήθεια που του αποκαλύπτει ο Θεός και στην γλώσσα στην οποία συνεννοούνται οι άνθρωποι της εκάστοτε εποχής. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι βασική αρχή του χριστιανισμού ότι όποτε ο Θεός αποκαλύπτεται και μιλάει στον άνθρωπο, ναι, μιλάει τη γλώσσα του ανθρώπου. Ακριβώς. Αυτό ήταν ακριβώς το επόμενο σημείο που θέλαμε να περάσουμε. Δηλαδή στο ότι ο Θεός πραγματικά κοιτάζει να ανταποκριθεί στον τρόπο που καταλαβαίνει ο απέναντι. Ναι, ναι, προκειμένου το τονίσει και σε άλλη κουβή. Δεν σκαλώνει δηλαδή στις επιμέρους λέξεις ή στο τι ακριβώς έχει ο άνθρωπος, πώς καταλαβαίνει τον κόσμο, έτσι, τι επιστημονικές γνώσεις έχει σε κάθε εποχή, αλλά θέλει μέσα από τις όποιες γνώσεις έχει, μέσα από τα όποια λεξιλόγια έχει, να μπορέσει να του δώσει το βασικό μήνυμα. Για παράδειγμα, ότι ο Θεός είναι πατέρας, ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός, ότι χωρίς τον Θεό θα γίνουν όλα στάχτη και μπούρμπερι. Έτσι. Να φέρω ένα παράδειγμα αυτού που ονόμασα προηγουμένως, αν το θυμάμαι καλά, το είχα πει, η ψυχραιμία, κάπως έτσι, της Εκκλησίας. Η νυφαλιότητα της Εκκλησίας. Κοιτάξτε, για παράδειγμα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν ο Θεός δεν υπάρχει στον τελευταίο κόκο της άμμου, τότε δεν υπάρχει πουθενά. Τι εννοώ? Ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Βασικότατο σημείο της πίστης μας, έτσι. Ταυτόχρονα όμως έχουμε μέσα στην λειτουργική χρήση, για παράδειγμα, εκφράσεις οι οποίες έρχονται από πολύ παλιά και οι οποίοι λένε ότι ο Θεός κατοικεί στο στερέωμα. Έξτη θυφρή τον ουρανέ και σαλευθεί το σαν τα θεμέλια της γης, λέμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, ιδού γάρ εν νεκρής λογίζεται ο εν υψίστης εικόν. Δηλαδή, όντως ο Θεός κατοικεί κάπου ψηλά και απουσιάζει από τη γη? Ήταν το μοντέλο της εποχής που φανταζόταν μια σφαίρα ουρανού πάνω από τη γη. Το χρησιμοποίησε λοιπόν για να δείξει, ας το πούμε εκεί πέρα, ο ποιητής, πως είναι φοβερό το να γίνει άνθρωπος ένας κοντζάμ Θεός.
Έτσι. Και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα αυτά. Κυρίως η λέξη στερέωμα, για παράδειγμα. Γιατί τον ουρανό τον αποκαλούν τα παλιά κείμενα στερέωμα? Γιατί ο παλιός άνθρωπος πίστευε ότι ο ουρανός είναι στην κυριολεξία κάτι σαν το εσωτερικό μιας γυάλινης σφαίρας. Mm-hmm. Ότι αν δηλαδή υπήρχε πύραυλος εκείνη την εποχή και εκτοξευόταν ο πύραυλος, θα καρφωνόταν σε ένα είδος ταβανιού, στο εσωτερικό ενός μιας γυάλινης σφαίρας. Πιστεύαν λοιπόν ότι τα άστρα είναι καρφιτσωμένα εκεί πάνω. Mm-hmm. Δεν τον νοιάζει τον συγγραφέα της Παλαιάς Διαθήκης αυτή η εντός αγωγικών επιστημονική γνώση της εποχής. Τον νοιάζει να δείξει ότι τα άστρα δεν είναι θεοί, αλλά είναι δημιουργήματα του Θεού, και δίνει μέσα από το όποιο κοσμοείδωλο, χωρίς να σοκάρεται δηλαδή από την έλλειψη ή την περίσχεια επιστημονικής γνώσης των ανθρώπων, θέλει να τους δώσει τις αλήθειες αυτές που αποκαλύπτει ο Θεός. Μάλιστα. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Για να γνωρίσετε την ιστορία ενός λαού, θα πρέπει να ανατρέξετε στα βιβλία της ιστορίας. Για να γνωρίσετε την ιστορία της ελιάς και του ελαιόλαδου, θα πρέπει απλά να επισκεφτείτε το κατάστημα Αριάννα των αδελφών Καλοθανάση, θέατρου 3 δίπλα στη Βαρβάκιο Αγορά. Από το 1921 και τρεις γενιές τώρα, συνεχίζουμε την παράδοση. Διαθέτουμε 30 είδη ελιών, ελαιόλαδα, σπορέλαια, αμπελόφυλλα, κάπαροι, πιπεριές, βολβούς και μεγάλη ποικιλία δρουσιών. Μοναδικές ελιές από τον παραδοσιακό ελαιόνα της Άμφισσας. Αριάννα, θέατρου 3 δίπλα στη Βαρβάκιο Αγορά. Τηλέφωνο 210-3211-839. Αριάννα, ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επταήμερο προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα για την εορτή της αναλήψεως του Κυρίου μας από 6 έως 12 Ιουνίου 2016. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 5236-268. Επισκεφτείτε και τον ιστοτόπο μας στο www.haifelios.gr. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. Ιφίλιος, 210-5236-263 και 5236-268. Έως εσχάτου της γης, Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώσει μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό ορθόδοξες ιεραποστολές των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Αλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ορθοδοξία από 28 έως 31 Μαΐου στο Hair Expo Μαρούσι. Η μοναδική έκθεση εκκλησιαστικής τέχνης, ιερών αντικειμένων και ορθοδόξων χριστιανικών βιβλίων σας προσκαλεί να την επισκεφτείτε. Μαζί με την οικαστική έκθεση αγιογραφίας Φως Τέχνης Ανέσπερων. Ορθοδοξία από Σάββατο 28 έως Τρίτη 31 Μαΐου στο Hair Expo Μαρούσι. Με λένε Στράτο. Και εμένα Κωνσταντίνα. Είμαστε μαθητές της Βιτιζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Ενός από τα 10 εκκλησιαστικά σχολεία της χώρας μας. Γιατί επιλέξαμε τη Βιτιζαρίου? Για το υψηλό επίπεδο σπουδών και τα φροντιστηριακά μαθήματα. Για το άριστα καταρτισμένο και έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό. Για το υπέροχο φυσικό περιβάλλον και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις. Αν και εσείς ψάχνετε για ένα σχολείο που παρέχει ουσιαστική παιδεία και αγωγή και κάνει τα παιδιά του χαρούμενα, σας περιμένουμε στο Χαλάνδρι την Τετάρτη 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα για να γνωριστούμε. Βιτιζάριος Εκκλησιαστική Σχολή. Όριό μας ο ουρανός. Χορηγός επικοινωνίας στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ώρα είναι 1. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Και πάλι φίλες και φίλοι, εδώ στο ραδιοθάλαμο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιλών Βασίλης Αργυριάδης. Να θυμίσω το τηλέφωνο του σταθμού, είναι το 210-7298-222,
σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τα δικά σας τα σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις και ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει, τις ερωτήσεις, τις επισημάνσεις σας. Συζητάμε για το ζήτημα της πτώσης, για το προπατορικό αμάρτημα, για τη δημιουργία και για τις προεκτάσεις που έχουν αυτά τα θέματα για την ορθοδοξιολογία και για τον τρόπο που μπορούμε να αντιληφθούμε την πορεία του ανθρώπου, την πνευματική ζωή του ανθρώπου και την προσπάθειά του να πλησιάσει τον Θεό. Θανάση, πριν από το διάλειμμά μας μιλάγαμε για το πώς στην Παλαιά Διαθήκη οι συνητικοί λαοί, οι λαοί δηλαδή που γεννήσανε αυτά τα κείμενα, μιλούσαν για τη δημιουργία και λέγαμε, είπαμε το πώς οι Εβραίοι όταν θέλουν να μιλήσουν για κάτι μιλούν με γλώσσα εικονική, με γλώσσα παραβολική θα το λέγαμε, μιλούν με εικόνες και με ιστορίες, όχι με αφηρημένες έννοιες. Ναι, σαν να φύγονται ιστοριούλα, ναι. Έτσι. Θα ήθελα τώρα να δούμε, εφόσον ξεκαθαρίσαμε αυτό το ζήτημα του πώς γράφεται το βιβλίο της Γενέσεως, που μιλάει για την δημιουργία και για την πτώση, θα ήθελα να δούμε το πόσο σημασία έχει αυτή η βήμα προς βήμα εξιστόρηση της δημιουργίας. Τι σημασία έχει αυτό, ποιο είναι το νόημα αυτής της εξελικτικής δημιουργίας. Είναι νομίζω σημαντικό να δούμε αυτό, ότι προχωράει η δημιουργία, δεν γίνεται ας το πούμε αστραπιαία, αλλά εμφανίζεται στην αφήγηση αυτή να γίνεται σε διαστήματα που το ένα διαδέχεται το άλλο, σε αυτό που στην γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης ονομάζονται ημέρες, ημέρα πρώτη, ημέρα δευτέρα κτλ. Και περίπου εμφανίζεται στην αφήγηση αυτή όταν ο Θεός πρωτοφέρνει στην ύπαρξη το σύμπαν αυτό να ήταν κάπως χαοτικό και στη συνέχεια σιγά σιγά το διαμορφώνει σε αυτό που σήμερα αναγνωρίζει ο άνθρωπος ως σημερινή κατάσταση του σύμπαντος ή ο άνθρωπος της εποχής εκείνης, εν πάση περιπτώσει. Για παράδειγμα, ο ήλιος, το φεγγάρι, τα διάφορα όντα πάνω στη γη κτλ. Δεν υπάρχουν από την πρώτη μέρα, διαμορφώνονται από την τέταρτη, ξέρω, κτλ. Μέρα με τη μέρα. Αυτό ουσιαστικά, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες και χωρίς να κολλήσουμε σε συγκεκριμένες εκφράσεις, ουσιαστικά θα έπρεπε να μας δίνει έναν αέρα τέλος πάντων και μια εμπιστοσύνη, ώστε να μην χρειάζεται να τσακωνόμαστε κάθε τόσο ακόμα και με την θεωρία της εξέλιξης, για παράδειγμα. Mm-hmm. Έτσι, ούτως ή άλλως για μια εξελικτική πορεία, για μια βαθμία πορεία μιλάει η γένεση. Αλλά μην μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Σαφώς, είναι άλλο τεράστιο ζήτημα, ναι, από εκεί. Ναι. Απλά μια ανοίξη, καλό είναι. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον αν κανείς, απλώς μια σημείωση μόνο, αν μπορέσει κανείς να δει ειδικές μελέτες, θα δει πόσο σημαντικό είναι ότι ο συγγραφέας της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιεί εκφραστικούς τρόπους όλων των λαών της περιοχής. Αυτά που γράφει δεν τα γράφει επειδή, ξέρω εγώ, έχει προφθαλμόν τις συζητήσεις που κάνουν οι επιστήμονες του 21ου αιώνα και καλά δηλαδή, συγγνώμη, να διατυπώσει από τότε, να προλάβει μερικά πράγματα. Παίρνει τις εκφραστικές δυνατότητες των άλλων λαών και τους δίνει ένα επαναστατικό νόημα. Να, ναι. Ας πούμε, συγγνώμη και πάλι, υπάρχουν άλλες αφηγήσεις, ξέρω εγώ, βαβυλωνιακές, μεσοποταμιακές κτλ. Οι οποίες αναφέρουν ένα είδος δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Λέω ένα είδος γιατί δεν είναι αυτό που εμείς εννοούμε από το ολότελα τίποτα. Και σου λέει για παράδειγμα ότι ο Θεός Μαρντούκ έσταξε το αίμα του, ξέρω, στο χώμα, δημιούργησε λάσπη, δηλαδή ένα κομμάτι από τον ίδιο το Θεό μπήκε μέσα, έτσι, και άρα και ο άνθρωπος κουβαλάει ένα κομματάκι του Θεού και οπότε είναι μοίρα του Θεού κτλ. Κτλ. Έρχεται λοιπόν ο συγγραφέας της Γενέσεως και παίρνει τις εκφραστικές δυνάμεις αυτές, τα εκφραστικά μέσα, και σου λέει ότι όλα είναι δημιουργήματα, έτσι, δεν είναι κανένα κομμάτι Θεού. Έτσι, αυτό έχει τεράστια σημασία, έχει πολύ μεγάλο νόημα, το ανέφερες και νωρίτερα, πως ο άνθρωπος είναι ολότελα κτιστός και ο Θεός ολότελα άκτιστος, και ότι αν ο άνθρωπος ήταν και αυτός άειλος, ασώματος, τότε θα ήταν ένα εξάρτημα του Θεού. Το είπες πολύ όμως. Ναι, αν ήταν από τις ίδιες ακριβώς, θα ήταν του Θεού, μέρος του Θεού, και δεν θα ήταν κάτι ολότελα διαφορετικό που καλείται να έρθει σε κοινωνία μαζί, ναι, του. Σκέφτομαι όμως, αναλογίζομαι, ότι ίσως αυτό είναι και το νόημα που ο άνθρωπος δημιουργείται από υπάρχον υλικό κτιστό.
Μήπως ο άνθρωπος ακριβώς επειδή δημιουργείται στην εικονολογική γλώσσα της γενέσεως από το χώμα, από τον πυλό της γης, είναι ακριβώς αυτό που τον κάνει να φέρει πάνω του, στο κορμί του και ολόκληρο το σύμπαν, και συνεπώς στην κλίση του να θεωθεί, καλείται να θεώσει και ολόκληρο το σύμπαν, να συμπαρασύρει μαζί του ολόκληρη την κλίση. Όπως λένε μερικοί πατέρες, ανακεφαλαιώνει. Ναι, αυτό κουβαλάει μαζί του όλη την κλίση, όλα τα πλάσματα. Εγώ νομίζω ότι είναι η τόλμη της Παλαιάς Διαθήκης, είναι συγκλονιστική. Όταν λέει για παράδειγμα ότι ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο και πήρε από αυτό το υλικό που πλέον ήδη υπήρχε, πήρε και έφτιαξε τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει αφήγηση στην Παλαιά Διαθήκη που να λέει για παράδειγμα ότι έκανε έτσι ο Θεός και έφερε ένα άλλο υλικό από ένα άλλο υπερπέραν, ώστε να είναι αυτό το υλικό, το υλικό φτιαξίματος δηλαδή του ανθρώπου, κάτι ξένο μέσα στον κόσμο. Ο κόσμος δεν τάχα μοναδικό. Ναι, δεν είναι η φωλιά, δηλαδή ο κόσμος δεν είναι, το σύμπαν δεν είναι η φωλιά του ανθρώπου, είναι το ίδιο το υλικό. Και μάλιστα εκεί που σκοντάφτουμε συχνά είναι η αφήγηση της γενέσεως ότι έφτιαξε ας το πούμε ένα πύληνο ανθρωπάκι ο Θεός και στη συνέχεια φύσηξε και του δώσε έτσι ψυχή. Εδώ σκοντάφτουμε αρκετή. Δηλαδή σου λέει ότι εντάξει, τι έφτιαξε με το χώμα που ήδη προϋπήρχε. Έφτιαξε ένα ανθρωπάκι κούφιο όπως είναι ένας πύληνος κουμπαράς. Και φύσηξε λέει στη συνέχεια και του βάλε κάτι μέσα. Τι του βάλε, του βάλε την ψυχή. Άρα η ψυχή, να το, είναι φύσιμα, είναι κομμάτι, είναι πνοή του Θεού. Εδώ πέρα πάλι θέλει προσοχή, να μην την πατήσουμε παρόλα όσα είπαμε. Δηλαδή, προφανώς, το πρώτο που θα πρέπει να παρατηρήσουμε δεν είναι το φύσιμα, αλλά θα είναι αυτή η κατασκευή του πύληνου ανθρώπου. Έχει χέρια ο Θεός. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνουμε ότι είναι ανθρωπομορφική έκφραση, μια παράσταση δηλαδή, ότι ο Θεός πήρε λάσπη, τη μάζεψε, έφτιαξε το κεφάλι, τα χέρια, τα πόδια κτλ. Όπως λοιπόν αυτό, δηλαδή ανέκαθεν το ξέρει αυτό η Εκκλησία. Έτσι, αφού είναι άπειρος ο Θεός, δεν έχει περίγραμμα, δεν έχει χέρια, τα χέρια είναι και ο περιορισμός μας. Λέω πάλι την ίδια έκφραση που είχα πει πριν. Αρχίζουν από τα δάχτυλά μου και τελειώνουν στον ώμο μου, ας το πούμε. Όταν λέει λοιπόν ότι πλάθη και τα λοιπά, είναι ανθρωπομορφική, είναι συμβολική, είναι παραβολική. Το ίδιο και με το φύσημα. Ο Θεός δεν έχει προφανώς μάγουλα. Άρα δεν είναι μια κυριολεξία ότι έβγαλε την πνοή του μέσα από τα πνευμόνια του και την ακούμπησε μέσα στον άνθρωπο, ώστε υλικό, ένα κομμάτι της Θείας Ουσίας, ένα φράσμα της Θείας Ουσίας να είναι μέσα στον άνθρωπο. Δείχνει τρόπους ενέργειας, τρόπους προσωπικής ενέργειας, ότι ασχολείται προσωπικά. Έτσι, αυτό έχει μεγάλη σημασία να το υπογραμμίσουμε. Δηλαδή, σε αντιδιαστολή με αυτό που συχνά καταλαβαίνουμε λανθασμένα, ότι δημιούργησε το υλικό εκενά με το φύσημα, μας έδωσε και κάτι άειλο, άρα η ψυχή είναι κάτι άειλο και είναι κάτι, ένα κομματάκι του Θεού μέσα στον άνθρωπο, σε αντιδιαστολή με αυτή τη λανθασμένη αντίληψη και κατανόηση, που στηρίζεται μεν στο κείμενο, αλλά που δεν βλέπει ότι η γλώσσα είναι εικονολογική, αυτό πρέπει να κατανοήσουμε. Στηρίζεται στο γράμμα. Στο γράμμα, στο γράμμα. Στο νεοελληνικό γράμμα του κειμένου. Στην λαθασμένη ανάγνωση του κειμένου. Αυτό όμως που έχει τεράστια σημασία να υπογραμμίσουμε είναι, ωραία, τότε γιατί το κείμενο μιλάει ειδικά για τον άνθρωπο, για μια προσωπική, για ένα φύσημα του Θεού. Ακριβώς για να τονίσει αυτό. Έτσι. Ότι τον άνθρωπο είναι ένα ξεχωριστό πλάσμα της δημιουργίας. Αυτό θέλει να πει το κείμενο και τίποτα παραπάνω. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, όχι για κάτι άλλο, δεν θέλει να μιλήσει για κάτι άλλο, θέλει να μιλήσει για κάτι ξεχωριστό, κάτι προσωπικό. Τον ξεχωρίζει από τη δημιουργία τον άνθρωπο. Η ξεχωριστότητα όμως έγκυται όχι στο αν αποτελούμε από άζωτο, φόσφορο, νάτριο, κάλιο, αλλά στο ότι είμαι έτσι φτιαγμένος ώστε να μπορώ προσωπικά να ανταποκρίνομαι σε ένα κάλεσμα αυτού που βρίσκεται απέναντί μου και είναι ο Θεός. Είναι η δυνατότητα σύναψης προσωπικής και ηθελημένης σχέσης. Ακριβώς. Έτσι, εδώ, αν κανείς ενοχλείται, ας σκεφτεί το εξής. Εδώ λέμε ότι τα υλικά από τα οποία αποτελούμε μπορεί να είναι τα οποιαδήποτε. Είναι τα υλικά του σύμπαντος. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν με σώζουν τα υλικά μου. Χρειάζεται δηλαδή να συναντηθώ με αυτόν τον άλλον, με τον Θεό δηλαδή, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσει νόημα η ύπαρξή μου κτλ. Όσο και αν φαίνεται ίσως σκληρό, σε περίπτωση που κανείς ποντάρει στα συστατικά του, ας πούμε στο τάχα, ότι τάχα η ψυχή είναι θείο κομμάτι κτλ. Αν ποντάρει στα συστατικά του, θα τολμούσα να πω ότι κηρύττει ένα είδος πρακτικής αθείας. Κάνει αχρίαστο τον Θεό. Κάνει αχρίαστη τη συνάντηση με τον Θεό.
αφού τα ίδια τα συστατικά με σώζουν ως θεία συστατικά. Έτσι. Και σε αυτό το σημείο θα, για να τονίσουμε λίγο αυτό, το πόσο το κείμενο θέλει να μας μιλήσει για αυτό το ξεχωριστό χαρακτηριστικό του ανθρώπου σε σχέση με όλη την κτήση, την υπόλοιπη κτήση, και ότι αυτό το ξεχωριστό χαρακτηριστικό δεν είναι κάτι συστατικό, δεν είναι κάτι άειλο που του έδωσε ο Θεός, θα ήθελα να διαβάσουμε λίγο ένα απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη που δείχνει το πώς ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' ουσίαν καλώντας τον να γίνει και ακόμα και συνδημιουργός στην κτήση. Είναι το απόσπασμα στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως και συγκεκριμένα στο στίχο 19. Λέει εκεί: «Ο Κύριος έπλασε από το έδαφος όλα τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του ουρανού και τα έφερε μπροστά στον άνθρωπο για να δει πώς θα τα ονομάσει. Και ό,τι όνομα έδινε ο άνθρωπος σε κάθε ζωντανή ύπαρξη, αυτό ήταν και το όνομά της». Εδώ κλείνει το απόσπασμα που θέλω να διαβάσω και να το εξηγήσουμε λίγο. Αυτό που είπαμε πριν, το πόσο σημασία έχει να καταλαβαίνουμε το πώς οι σημειτικοί λαοί γράφουν τα κείμενα που γράφουν, έχει μεγάλο νόημα για να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε το περιεχόμενό τους. Τι σημαίνει όταν η σημειτική λαή, όταν ο εβραϊκός λαός λέει ότι ο Θεός κάλεσε τον άνθρωπο και του έφερε μπροστά όλα τα δημιουργήματα για να τα ονοματίσει. Τι σημαίνει για τους Εβραίους «ονοματίζω», «δίνω όνομα σε κάτι»? Σημαίνει αυτό που καταλαβαίνουμε σήμερα, ότι απλά του δίνω μία λέξη για να μπορώ να το προσφωνώ, να το φωνάζω? Δεν σημαίνει αυτό. Για τη δική τους την παράδοση σημαίνει ότι δίνοντας όνομα σε κάποιο πράγμα, ότι του δίνω κατεύθυνση, του δίνω προορισμό, του αλλάζω σχεδόν, μάλλον προσθέτω πάνω στην φύση του τον προορισμό, την κατεύθυνση, τον δρόμο προς τα πώς θα κινηθεί. Δηλαδή κατ' ουσίαν είναι μία πράξη συνδημιουργίας. Ο Θεός δημιουργεί αυτόν τον κόσμο, τον πλάθει και βάζει τον άνθρωπο να δώσει σε αυτόν τον κόσμο κατεύθυνση. Αυτό τι σημαίνει, σύν της άλλης? Σημαίνει αυτό που είπαμε υπαινικτικά ή μάλλον λακωνικά στην αρχή, ότι αυτό όλο που περιγράφεται ως δημιουργία δεν είναι δημιουργία ενός τελειωμένου πράγματος, ακριβώς, ενός στατικού πράγματος, αλλά είναι ένα υπέροχο ξεκίνημα για την τελική διαμόρφωση, στην οποία δημιουργός κάποτε ήταν μόνο ο Θεός, αλλά από την δημιουργία του ανθρώπου οι παρτενέρ είναι δύο. Υπάρχει σαν δημιουργός. Δηλαδή ο κόσμος, υπό μία έννοια, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις έχει πει κάτι καταπληκτικά πάνω σε αυτό, συνεχίζει και φτιάχνεται υπό μία έννοια μέχρι το τελικό φτιάξιμο που θα είναι η μεταμόρφωσή του σε βασιλεία. Και εδώ βέβαια αυτό, η ονοματοδοσία των ζώων, το ότι ο Θεός τα έφτιαξε μεν, αλλά άφησε την δουλειά του προσδιορισμού τους και το όνομά τους στον άνθρωπο, σχετίζεται και με αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ότι είναι στο χέρι του ανθρώπου με τις δικές του ικανότητες, με το δική του αντιληπτική δύναμη, με τον δικό του πολιτισμό κτλ, τις δικές του συμβάσεις μέσα στην κοινωνία, να εκφράζει, να διατυπώνει τις αλήθειες που ζει. Ακριβώς. Από εκεί ξεκινήσαμε, από το φύσημα του Θεού στον άνθρωπο. Αυτό είναι το παραπάνω που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Όχι κάτι άειλο, αλλά μια διαφορετική, κάτι πιο σημαντικό από οτιδήποτε στην άλλη, από ό,τι έχει δώσει στην άλλη κτήση. Ποιο είναι το σημαντικό? Το να πάρει από το χέρι την κτήση ο άνθρωπος και με την ελευθερία του να την οδηγήσει προς τον Θεό. Αν της δώσει την κατεύθυνση. Αν το πούμε αυτό διαφορετικά, αυτό το διαφορετικά καλύπτει ουσιαστικά την δική μας αγωνία, έτσι, να ψηλαφίσουμε ένα μυστήριο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το να υπάρχει αυτό το ο άνθρωπος ως ύπαρξη προσωπική. Mm-hmm. Δηλαδή η διαφορά από άλλες υπάρξεις δεν είναι ότι φυσικά αμφότερες υπάρχουν, αλλά ότι ένας βράχος, για παράδειγμα, απλώς υπάρχει βαλμένος εκεί που βάλθηκε. Ενώ ο άνθρωπος είναι αυτός που με την πράξη δημιουργεί μέσα στην ιστορία το καινούριο. Αυτό που, δηλαδή, αν δεν το κάνει ο άνθρωπος, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ από μόνο του. Δεν πρόκειται να γίνει με έναν αυτόματο τρόπο. Έτσι, όλο αυτό το τι μπορεί να σημαίνει ότι ο Αδάμ έπρεπε να σκαρφιστεί ονόματα ανάλογα με τις εμπειρίες του, τις ευαισθησίες του, αυτά τα χαρακτηριστικά που παρατηρήσα πάνω του, δείχνει ότι ο Αδάμ εκείνη τη στιγμή δημιουργεί σε περιορισμένη κλίμακα, πλάθει κάτι το οποίο μέχρι τότε δεν υπήρχε πάνω στην κτήση. Μάλιστα.
Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ένας μέρμιγκας κουφός με πήρε από το χέρι. Είμαι, λέει, ο πιο σοφός, ολόκληρο τα σκέρι. Και στα μικρά του τα μερμήγκα παγιά χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Εν-δυο προσκυνάμε, εν-δυο πολεμάμε, εν-δυο δεν πεινάμε. Μια χαρά σπουδαίο μου μυρμήγκι. Όμως πρόσεξε καλά το ωραίο σου λαρίγκι. Και τα μικρά του τα μερμήγκακια χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Εν-δυο προσκυνάμε, εν-δυο πολεμάμε, εν-δυο πιτάμε. Πριν προλάβω να του πω το σύστημα να αλλάξει, πλάκος όλο το χωριό το μέρμιγκα να χάψει. Και τα μικρά του τα μερμήγκακια χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Εν-δυο πολεμάμε, εν-δυο μα πεινάμε, εν-δυο θα σε πάμε. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, στους 89,5. Αυτή είναι η συχνότητα που ακούτε, φίλες και φίλοι. Και είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Θανάση, να συνεχίσουμε. Έχουμε πει από την αρχή ότι μιλάμε στην εκπομπή μας για την πτώση, αλλά συζητήσαμε πολλά ζητήματα εισαγωγικά, αν θέλεις, για αυτό το ζήτημα, ή ίσως και περιφερειακά της καρδιάς του θέματός μας, και δεν έχουμε πιάσει ακόμα την ίδια την πτώση. Όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως, και που με βάση όλα όσα είπαμε, είναι μια περιπέτεια, έτσι, στην δημιουργία και στην πορεία του ανθρώπου. Δηλαδή, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και τον καλεί σε κοινωνία μαζί του, τον καλεί μάλιστα, όπως λέγαμε και πριν, να σηκώσει ολόκληρη την κτήση και μαζί του να την κομίσει στην κοινωνία με την Αγία Τριάδα, και κάπου σε αυτή την διαδικασία, κάπου σε αυτό το ταξίδι μάλλον, όχι διαδικασία, είναι λάθος η ιερή διαδικασία, προϋποθέτει έναν αυτοματισμό. Mm. Σε αυτό το ταξίδι λοιπόν παρεμβάλλεται το γεγονός της πτώσης. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το γεγονός της πτώσης? Είναι είναι κάτι που έγινε μια συγκεκριμένη στιγμή, με βάση όλα αυτά που είπαμε, την εικονολογική γλώσσα, την παραβολική γλώσσα? Πώς θα μπορούσαμε να το αντιληφθούμε? Μπορεί να είναι το μήνυμα ότι ο άνθρωπος σε κάθε του στιγμή, σε κάθε του γενιά, το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο μπορεί να τα στραβατσάρει σε αυτό το ταξίδι. Δηλαδή, ενώ καλείται να αντλήσει νόημα από τη σχέση με το Θεό, αυτός να προσπαθήσει να αντλήσει νόημα από οτιδήποτε άλλο το οποίο δεν είναι Θεός. Έναν καρπό, για παράδειγμα. Ένα άλλο κτιστό μέγεθος, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί λοιπόν με αυτήν την παραβολή, την αφήγηση της πτώσης του Αδάμ και της Εύας, να δείχνει την πανανθρώπινη ιστορία, έτσι, και την περίπτωση του κάθε ανθρώπου. Αν πάρουμε από την άλλη την αφήγηση έτσι όπως έχει δοθεί και δουλέψουμε πάνω σε αυτήν, μπορούμε να επιχειρήσουμε να ξεκαθαρίσουμε και μερικές έννοιες που βασανίζουν, έτσι, τους... Έτσι. Θανάση, εγώ θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο σε αυτό, επιστρέφοντας και σε πράγματα που είπαμε νωρίτερα.
Και συγγνώμη που επιμένω, αλλά ξέρω ότι είναι σε πολλές συνειδήσεις, ίσως και ακροατών μας, ένα πρόσκομα, έτσι, μια δυσκολία στην αντίληψη. Δηλαδή, πολλοί αναρωτιούνται, μα τι, πώς το λέτε εσείς τώρα αυτό, μιλάτε για παραβολή, μιλάτε για πράγματα, δηλαδή δεν είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Και να επιστρέψω να πούμε πάλι σε αυτά που είπαμε και νωρίτερα, ότι από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι οι Εβραίοι, οι Σημιτικοί λαοί, μιλούν με παραβολές και με εικόνες, και από τη στιγμή που όταν φτάνουμε στην Καινή Διαθήκη αυτό το κατανοούμε, δεν θα πρέπει να το λησμονούμε όσον αφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Συγκεκριμένα, όταν φτάνουμε στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, εκεί δεν θέτουμε ποτέ το ερώτημα, όπως ανέφερες πολύ όμορφα, Θανάση, υπήρξε ο Σαμαρίτης, ποιος ήταν, ποιοι ήταν οι ληστές, τους πιάσαν εκείνους, ποιος ήταν ο εμπεσόν στους ληστές. Αυτά όλα τα ερωτήματα δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα, έτσι δεν είναι? Διότι ο Χριστός θέλει να μας πει μια αλήθεια εκεί. Και αν καθόμαστε να αναλωνόμαστε σε αυτά τα ερωτήματα, χάνουμε την αλήθεια εν τέλει. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και σε αυτό το ζήτημα. Το να κάτσουμε να σκεφτούμε και να χαλάσουμε το μυαλό μας, ήτανε η πτώση ιστορικό γεγονός, δεν ήτανε ο Αδάμ, η Εύα κτλ. Πώς ακριβώς έγινε, πότε έγινε, τι γινόταν την ίδια στιγμή. Δεν έχει νόημα αυτό. Είναι ακριβώς το ίδιο με το ζήτημα του Σαμαρίτη. Να το υπογραμμίζω ξανά αυτό, γιατί επαναλαμβάνω, είναι πολύ συχνά πρόσκομα στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη αυτή η αφήγηση της πτώσης, που ευχαρίστως να τη δούμε στη συνέχεια, της πτώσης του αρχαίγονου ζευγαριού, με μια κουβέντα τι είναι, η προσπάθεια να λεχθεί αυτό που προσπαθήσαμε και εμείς να ψελίσουμε προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε για να είναι έπιπλο, για να είναι αντικείμενο. Άπαξ και δημιουργείται με την δυνατότητα να πει ναι ή όχι, είναι η περιπέτεια της ελευθερίας. Τι θα πει περιπέτεια της ελευθερίας? Ιδού. Ακριβώς. Αυτό. Συνεπώς, ας προσπεράσουμε τα ερωτήματα που δεν έχουν νόημα, είναι περιτά, και ας προσπαθήσουμε να ξεκλειδώσουμε το νόημα της πτώσης. Ποιο είναι, τι ακριβώς θέλει να μας πει το βιβλίο? Θα έφερνα στη συζήτησή μας ένα ερώτημα και μία ένσταση, την οποία συχνά οι άνθρωποι διατυπώνουν. Και άνθρωποι που συμβατικά είναι άνθρωποι της Εκκλησίας και άνθρωποι που συμβατικά βρίσκονται εκτός Εκκλησίας λένε λοιπόν ότι μου λένε σε κηρύγματα, σε διδασκαλίες και τα λοιπά, ότι ο κάθε άνθρωπος που γεννιέται, και εγώ προσωπικά γεννιέμαι μέσα στη φθορά, είμαι φθαρτός, γεννιέμαι μέσα στον πόνο, είναι αναπόφευκτες οι αρρώστιες, είναι αναπόφευκτος φυσικά και ο θάνατος. Και μου λένε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση, η πονεμένη, η άσχημη, η μη ιδεώδης κατάσταση, είναι έτσι διότι πληρώνω κάποιες αμαρτίες. Αλλά όταν είμαι νεογέννητος δεν έχω διαπράξει αμαρτίες. Άρα πληρώνω αμαρτίες αλλουνού. Πληρώνω αμαρτίες λοιπόν κάποιου πολύ 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 μακρινού προγόνου, του Αδάμ και της Εύας. Και σου λέει ο άλλος, μερικές φορές ο εκκλησιαστικός άνθρωπος με πολύ συστολή ή παρακάπτοντάς το, ο άνθρωπος του κόσμου και με μια επιθετικότητα μερικές φορές, επιθετικότητα πολύ δικαιολογημένη νομίζω, και λέει πώς είναι δυνατόν εγώ να πληρώνω φταίξιμο αλουνού. Με ποια έννοια τιμωρείται κάποιος άλλος, και μάλιστα μετά από δισεκατομμύρια χρόνια, αν σκεφτούμε έτσι κατά κυριολεξία την αφήγηση κτλ. Το πρώτο δηλαδή, το γιγαντίο ερώτημα που εγείρεται είναι, είμαστε σοβαροί όταν και όσοι υπενισόμαστε ότι υπάρχει κληρονομικότητα στο φταίξιμο? Υπάρχει όντως σε κάποια γωνιά της εκκλησιαστικής παρακαταθήκης, υπάρχει κάποια διδασκαλία ότι ο άνθρωπος δεν φέρει την ευθύνη των προσωπικών επιλογών του, αλλά έχει να λογοδοτήσει, έχει δηλαδή να τιμωρηθεί, να εκτίσει ποινή για παράπτωμα αλουνού? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα και είναι εξαιρετικά αντιεκκλησιαστική αυτή ή οποιαδήποτε τέτοια πεποίθηση. Οπότε κάπως αλλιώς πρέπει να ερμηνευτεί μέσα στην εκκλησιαστική παράδοση η σχέση που έχουμε με τον Αδάμ, και η οποία αγγίζει και το θέμα του βαπτίσματος που είχαμε ξαναθίξει και το ξαναέφερε ένας φιλότιμος ακροατής μας με ένα ερώτημά του την προηγούμενη φορά κτλ. Θα παρακαλούσα λοιπόν να φέρουμε στο νου μας το εξής απλό απλούστατο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει σε έναν χώρο, ας το πούμε, υπάρχουν δύο διαφορετικές υπάρξεις, δύο διαφορετικές οντότητες. Από τη μια, ας το πούμε, ένα τζάκι, μια θερμαντική εστία, ένα καλοριφέρ, πείτε το όπως θέλετε, και από την άλλη υπάρχει ένας άνθρωπος ή ένα ζευγάρι ανθρώπων. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι η διαφορά μεταξύ των δύο υπάρξεων είναι ότι η μία, η φωτιά δηλαδή, είναι θερμότητα, γεννάει θερμότητα, ενώ η άλλη ύπαρξη, ο άνθρωπος, μπορεί να έχει θερμότητα,
αν του βάλουμε ένα θερμόμετρο θα δούμε ότι έχει 36-37, δεν ξέρω τι, θερμοκρασία, αλλά δεν μπορεί να γεννάει ο ίδιος, δεν είναι φωτιά, δεν γεννάει θερμότητα. Αν δηλαδή τον αφήσουμε πάνω σε ένα βουνό ολομόνοχο θα ξυλιάσει, θα πέφτει η θερμοκρασία του χωρίς να μπορεί ο ίδιος να γενοβολήσει. Αυτή είναι η διαφορά των δύο υπάρξεων. Όσο λοιπόν αυτό, ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το χώρο έμενε, εντός εισαγωγικών το βάζω, στην σφαίρα επιρροής της φωτιάς, παίρνει από τη φωτιά αυτό που δεν μπορεί να γεννήσει η ίδια του ύπαρξη από μόνη της. Παίρνει ζεστασιά και δεν κρυολογεί. Έτσι είναι η έννοια της σχέσης, δηλαδή των δύο διαφορετικών οντοτήτων. Φανταστείτε την φωτιά σαν τον Θεό, φανταστείτε τον άνθρωπο σαν τον άνθρωπο. Αν λοιπόν ο άνθρωπος κάποια στιγμή πει για δικούς του λόγους, εγώ δεν θέλω αυτή τη σχέση, μου φαίνεται εξάρτηση, θέλω από μόνος μου, γιατί να μην είμαι και εγώ φωτιά, μπορεί να πει οτιδήποτε, και σηκωθεί, απομακρυνθεί από τη φωτιά, ανοίξει την πόρτα και βγει έξω, στο κρύο, στο χαλάζι. Τι θα συμβεί εκεί? Σπάζει ο ίδιος τη σχέση με τη φωτιά, ο ίδιος αρνείται να παίρνει από τη φωτιά αυτό που η φωτιά ατσιγκούνευτα του έδινε και βρίσκεται στο κρύο και κρυολογεί, αρρωσταίνει. Στην απλή απλούστατη αυτή αφήγηση θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Το κρυολόγημα που αρπάζει ο άνθρωπος βγαίνοντας από το δωμάτιο, αρνούμενος δηλαδή να παραμείνει σε σχέση με τη φωτιά, δεν αποτελεί ποινή η οποία επιβάλλεται εκ μέρους της φωτιάς. Δεν είναι τιμωρία που του την στέλνει η φωτιά επειδή θύχτηκε, επειδή τσαντίστηκε. Αυτό λοιπόν που προκύπτει με τον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος θέλησε στην αφήγηση πάντα της Παλαιάς Διαθήκης και με τον τρόπο της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό που συνέβη στον άνθρωπο όταν είπε «δεν θέλω να έχω σχέση με τον Θεό, θέλω να έχω σχέση με ένα καρπό, με ένα κτίσμα», έτσι, η περιέλευσή του δηλαδή στο βασίλειο του θανάτου, της φθοράς κτλ., δεν ήταν ποινή που εκδικητικά επέβαλε ο Θεός. Είναι αυτό που προέκυπτε ακριβώς επειδή ο άνθρωπος θέλησε να απομακρυνθεί. Και είναι και κάτι που έχει νόημα για μας για κάθε εποχή. Δηλαδή η πτώση ίσως τελικά θέλει ακριβώς αυτό να πει. Ότι ο άνθρωπος σε κάθε εποχή, όταν πέφτει, όταν απομακρύνεται από το Θεό, αναγκαστικά θα χάνει αυτή τη σχέση και ό,τι συνεπάγεται αυτή η σχέση. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα. Να κάνουμε το διάλειμμα μας και να επανέλθουμε. Η ώρα είναι 1:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιλών Βασίλης Αργυριάδης, οι παρουσιαστές και οι επιμελητές αυτής της εκπομπής. Το σημερινό θέμα είναι η πτώση. Η δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό και η πτώση του ανθρώπου. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Θανάση, θα ήθελα να διευκρινίσουμε, να επιμείνουμε μάλλον λίγο σε αυτό το σημείο. Είπαμε ότι η πτώση και το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι η ποινή που κουβαλάει ο άνθρωπος από τον Θεό. Ανέφερε στο πολύ όμορφο παράδειγμα της φωτιάς. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από τη φωτιά και δεν φταίει η φωτιά, δηλαδή ο Θεός, που δεν αισθάνεται πλέον ζεστασιά ο άνθρωπος. Απλά είναι μια πραγματικότητα της κατάστασης του ανθρώπου. Αλλά θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο στο ζήτημα της κληρονομικής ενοχής που ανέφερες πριν. Να χρησιμοποιήσουμε πάλι το παράδειγμα, να το προεκτείνουμε. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό το ζευγάρι ανθρώπων θέλησε να βγει από το θερμαινόμενο χώρο, έτσι, εξέθεσε τον εαυτό του στο κρύο, κρυολόγησε και ας πούμε, λέμε τώρα, αρρώστησε με μια αρρώστια η οποία μεταδίδεται κιόλας στις επόμενες γενιές. Αν γεννήσει παιδιά, τα γεννά και αυτά αρρωστημένα. Όπως ας πούμε μεταδίδεται το AIDS, ας πούμε, προφανώς όχι από κρυολόγημα, αλλά λέμε έτσι. Τι κληρονομούν οι επόμενες γενιές λοιπόν από το πρώτο ζευγάρι φτεχτών? Η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη γενιά. Προφανώς κάτι κληρονομούν. Όχι όμως το φταίξιμο. Το φταίξιμο, δηλαδή η ευθύνη για την έξοδο, ανήκει μόνο σε εκείνους που έπιασαν το πόμολο και το άνοιξαν. Εκείνο όμως που κληρονομούν είναι η αρρώστια, είναι η επιβαρημένη ανθρώπινη φύση δηλαδή. Το ότι γεννιόνται ήδη κουβαλώντας την αρρώστια της φθοράς, την αρρώστια του θανάτου. Το αρρωσταίνουν, το ότι έτσι μπορεί να γίνει δυστυχισμένη η ανθρώπινη ύπαρξη. Μπορεί να σπεύσει λοιπόν εδώ κάποιος να πει, και με το δίκιο του,
Και τι φταίνε τα παιδιά να γεννιούνται με την κληρονομική αρρώστια. Εντάξει, όχι με το φταίξιμο, αλλά με την αρρώστια. Και η απάντηση είναι ότι σαφώς είναι κατάσταση άδικη. Σαφώς είναι κατάσταση παράλογη. Και ακριβώς είναι η κατάσταση την οποία ο ίδιος ο Θεός θέλησε να την αναιρέσει. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι αυτή η κατάσταση, είτε την πούμε ότι είναι η κατάσταση της ίδιας της κτιστότητας, δηλαδή το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν είναι Θεός, έτσι, ότι είναι ένα δημιούργημα, ότι το υλικό του δεν είναι η ίδια η ουσία του Θεού, είτε χρησιμοποιήσουμε έννοιες κοντά στο παράδειγμα που φέραμε της αρρώστιας που μεταδίδεται κτλ. Δεν είναι η κατάσταση που ονειρεύτηκε, ας μας επιτραπεί η έκφραση, ο Θεός. Και είναι η κατάσταση την οποία θέλει να ξεκάνει ο Θεός. Με τους τρόπους που ξέρουμε δηλαδή, με το ότι παρεμβαίνει μέσα στην ιστορία, καλεί αδιάκοπα τον άνθρωπο, προσφέρει τον εαυτό του στον άνθρωπο συνεχώς κτλ. Δεν είναι η κατάσταση πάντως την οποία θέλει ο Θεός να αφήσει απείραχτη τάχα. Και γι' αυτό δεν έχω καμία διάθεση να την υπερασπιστώ. Να πω ότι καλώς καμωμένη είναι και ότι είναι σωστό να γεννιόνται επιβαρημένα τα παιδιά κτλ. Κτλ. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε πάλι στο, μπορούμε να έρθουμε και στο θέμα του βαπτίσματος, γιατί χρησιμοποιούμε εκεί συχνά την έκφραση «το βάπτισμα εξαλείφει το προπατορικό αμάρτημα». Και όπως εν συντομία είχαμε πει κάποια άλλη στιγμή, αυτό που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι τι εννοούμε λέγοντας προπατορικό αμάρτημα. Όχι απλώς αν εξαλείφει ή όχι. Πρώτα απ' όλα τι είναι το προπατορικό αμάρτημα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν στέκει αυτή η έννοια που έχουν πολλοί άνθρωποι στο νου τους, ότι το νεογέννητο, το δύο μηνών, ας το πούμε, το τριών μηνών βρέφος που βαφτίζεται, ότι κουβαλάει φταίξιμο απάνω του, ότι είναι υπόλογο για αυτό που κάνει ο Αδάμ, και βαφτίζοντάς το, τάχα το απαλλάσσουμε από αυτό το φταίξιμο. Δεν βαρύνεται με τέτοιο φταίξιμο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν ξεκαθαριστεί. Οι πατέρες της Εκκλησίας το λένε ρητά. Είναι θεωρίες οι οποίες οφείλονται σε άλλους χώρους, κάποια στιγμή διατυπώθηκαν στο χώρο της δυτικής θεολογίας, επειδή και εκεί πάσχιζαν να βρουν τρόπους έκφρασης στον άνθρωπο της εποχής τους. Εν πάση περιπτώσει, η έννοια του κληρονομικού φταίξηματος, το λέμε με τη μεγαλύτερη κατηγορηματικότητα, δεν στέκει, δεν γεννιέται επιβαρημένο το μικρό ανθρωπάκι, η μικρή ανθρώπινη ύπαρξη, με ευθύνες αλλωνών. Άρα δεν σβήνει κάτι τέτοιο πράγμα. Άρα γεννιέται με τι όμως? Γεννιέται με την φύση του, η οποία είναι φθαρτή. Έτσι. Είναι κτιστή. Και εδώ θα ήθελα λιγάκι να πούμε κάτι, γιατί ίσως μπερδεύουμε κάποιους ακροατές. Λέμε πριν ότι δεν πρέπει να μπούμε στη λογική ότι η πτώση, ο Αδάμ και η Εύα, η ιστορικότητα, να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και σε τέτοιου είδους ερωτήματα, γιατί δεν έχει νόημα, έχει σημασία να ξεκλειδώσουμε την αλήθεια του κειμένου. Σύμφωνοι. Αλλά ο ακροατής θα μας πει τώρα, ας πούμε, μα καλά, μα και εσείς δεν μιλάτε για κάτι που μας έρχεται από το παρελθόν ως ρήπος, ως επιβάρυνση της φύσης. Τι εννοείτε? Μα ακριβώς αυτό. Αν η πτώση είναι η απομάκρυνσή μας από το Θεό, του καθενός μας ξεχωριστά, σε κάθε εποχή, αυτό δεν σημαίνει ότι η πτώση η δική μου σήμερα, το 2009, δεν σημαίνει ότι αυτή μου η πτώση δεν έχει συνέπεια στην ίδια τη φύση τη δική μου και σε όσων θα ακολουθήσουν. Όσο απομακρυνόμαστε από το Θεό, όσο απομακρύνονταν οι πρόγονοι μας από το Θεό και όσο θα απομακρυνθούν και οι απόγονοι μας από τον Θεό, τόσο περισσότερο θα σωρεύεται ρήπος και απομάκρυνση. Αυτό υπάρχει. Αυτό είναι ένα στοιχείο μέσα στην ίδια την ιστορία του ανθρώπου. Αλλά άλλο αυτό, άλλο πράγμα ο ρήπος που συσσωρεύεται από την συσσωρευμένη απομάκρυνση από το Θεό, και άλλο πράγμα να μπούμε στην διαδικασία του να δούμε αν ο Αδάμ και η Εύα ήταν ιστορικά πρόσωπα, αν η πτώση έγινε κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Η πτώση συμβαίνει συνεχώς και συνεχώς επιφέρει συνέπειες. Ας πιάσουμε και το άλλο τμήμα, ότι όταν ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο ταυτόχρονα προσκαλώντας τον να ανταποκριθεί δηλαδή στο κάλεσμα του Θεού και να θελήσει με όλη του την καρδιά ο άνθρωπος να γίνει μια συντροφιά με τον Θεό, έτσι, αυτό σημαίνει ότι αυτό που ονομάζουμε προπτωτική κατάσταση δεν ήταν η τελική, ήταν μια κατάσταση, ας τολμήσουμε να το πούμε, ελλειμματική. Ήταν ένα υπέροχο ξεκίνημα, όπως για παράδειγμα όταν βάζουμε το κλειδί του αυτοκινήτου στη μηχανή, στη μίζα του αυτοκίνητου για να πάρει μπροστά. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το ξεκίνημα, δεν ήταν όμως το φτάσιμο. Ο άνθρωπος είχε να διανύσει δρόμο. Αυτό τι σημαίνει από πλευράς ανθρώπινης φύσης? Ας ανακεφαλαιώσουμε μέσα μας όλα αυτά που έχουμε πει. Είναι ένα υλικό, η ανθρώπινη φύση,
που δεν είναι Θεός, ακόμα δεν έχει φτάσει στο τέρμα στη Βασιλεία, άρα από μόνο του, ακόμα και από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας δηλαδή, έχει μέσα μια ελλειμματικότητα η οποία θα αντιμετωπιστεί μόνο αν ο άνθρωπος οδεύσει και τελικά συναντηθεί με τον Θεό. Αν δηλαδή βρεθεί στην σφαίρα επιρροής του τζακιού, να το πούμε έτσι. Μην δημιουργήσουμε όμως την έννοια μιας ανθρώπινης φύσεως η οποία ήταν πλήρης, ήταν τέλεια, ήταν περίπου, ήταν θεϊκή. Έτσι, για όλους τους λόγους που είπαμε προηγουμένως. Η ελλειμματικότητα δηλαδή, η δυνατότητα να αρρωσταίνει ή το ότι η αρρώστια είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό της κτιστότητας, του όντως που δεν είναι Θεός. Οπότε στην περίπτωση του βαπτίσματος, κατανοουμένου του όρου αυτού, προβατορικό αμάρτημα, κατανοουμένου ως μιας κληρονόμησης της ανθρώπινης φύσης, έτσι, γιατί ο άνθρωπος όταν γεννάει ομοούσιο προς αυτό, προς αυτόν όν, κατανοούμενοι έτσι ως αρρώστια του θανάτου, ως φθορά, το βάπτισμα όντως επιφέρει κάτι εκείνη τη στιγμή. Όχι όμως την αυτόματη κατάργηση της φθοράς. Είχαμε πει ότι ο κάθε βαπτισμένος παραμένει θνητός. Ξέρουμε ότι ο κάθε βαπτισμένος, αν του κόψουμε το χέρι για παράδειγμα, ματώνει, πονάει. Δεν μετατρέπεται έφνης σε αθάνατο, έφνης σε άκτιστο ή οτιδήποτε τέτοιο. Μα ακριβώς αυτό έχει μεγάλη σημασία. Είναι, αν κατανοήσουμε το προπατορικό αμάρτημα ως φθορά, ως θαρτότητα, ως παχύτητα, να το πούμε με μια άλλη λέξη, τότε το βάπτισμα έρχεται πραγματικά να εξαλείψει το προπατορικό αμάρτημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έρχεται να τελειώσει το ταξίδι του ανθρώπου. Ακριβώς. Του σύμπαντος. Του σύμπαντος. Ακριβώς τη στιγμή που ο άνθρωπος βαπτίζεται, το επόμενο κιόλας λεπτό θα ξεκινήσει πάλι περιπέτειά του και πάλι θα ξαναπέσει και πάλι θα ξαναμπεί στη φθορά και πάλι θα συνεχίσει αυτή την διαιώνιση της παχύτητας. Δηλαδή, συγγνώμη, η διαιώνιση είναι λάθος. Ναι. Τη συνέχιση, ναι, της παχύτητας. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, να πούμε πάλι την εικόνα που είχαμε χρησιμοποιήσει και κάποια άλλη στιγμή. Με το βάπτισμα γίνεται αυτό που γίνεται στο μπόλιασμα των δέντρων. Έτσι. Ο άνθρωπος εισάγεται στο πελώριο σώμα του Χριστού, η χυμή ενός ολόκληρου δέντρου τροφοδοτούν αυτό το μικρό κλαράκι που εισέρχεται στο μεγάλο δέντρο, αρχίζει μια περιπέτεια εκεί για το αν το μπόλι αυτό θα πάει καλά ή όχι, αν δηλαδή το μικρό κλαδάκι, το καινούριο κλαδάκι θα μείνει συνδεδεμένο να τραφεί από τους χυμούς ολόκληρου του σώματος, ώστε στο μέλλον να καρποφορήσει ή ενδεχομένως αν θα αποκοπεί και ένα αποκομμένο κλαδάκι, όσο πράσινο και αν είναι στην αρχή, ξέρουμε ότι μετά θα είναι ένα ξερό, ένα πεθαμένο κλαδάκι. Το στίχημα δηλαδή του τι θα απογίνει μετά το βάπτισμα παραμένει. Δεν μπορούν να αναιρεθούν όλα όσα προσπαθήσαμε από την αρχή περί ελευθερίας του ανθρώπου να σκεγγραφίσουμε. Και γι' αυτό το βάπτισμα, ας το πούμε με όποιον τρόπο θέλουμε, σε καμία περίπτωση όμως ως μαγική τελετή, έτσι, που μετατρέπει έφνη στον άνθρωπο τάχα σε σούπερμα, σε αθάνατο, ή πολύ περισσότερο ότι τάχα τον απαλλάσσει, τάχα φιλάνθρωπα από φταίξιμο αλωνών που πληρώνει αυτός. Μάλιστα. Πιο ωραία παραμύθια από όσα μου έχεις διηγηθεί, αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Για τα παιδιά που χάθηκαν στο στοιχειωμένο δάσος, στις λίμνες του βορρά. Για τα παιδιά που χάθηκαν στου δράκου το πηγάδι, στις τριγκλάς τη σπηλιά. Σε συμμορίες με ζητιάνους, σε αχυρώνες και σαγλές, και σε καράβια του πελάγους με λάθρεμπόρους πειρατές.
και σε καράβια του πελάγου με λάθρεπους πειρατές για τα παιδιά που τα σειράν στις Αφρικής τις αγορές εμπόροι και ληστές και φοβισμένα κι ορφανά στη Σμύρνη και στη Βενετιά τα πιάσαν οι φρουρές. Ψώμι ζητήσαν του φουρνάρι, λίγο νερό του καφετζή, τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι κι ο άλλος λύνει το σκυλί. Τα διώχνει ο πρώτος με ένα φτιάρι κι ο άλλος λύνει το σκυλί. Στο σώμα μου έχω ανατριχύλες και τον αυτό τι μου πονεί. Στο σώμα μου έχω ανατριχύλες και τον αυτό τι μου πονεί. Το γράμμα σου δέκα σελίδες πάλι η ίδια συμβουλή. Μου λες το σπίτι να γυρίσω, μου λες να αλλάξω πια ζωή. Μου λες το σπίτι να γυρίσω, μου λες να αλλάξω πια ζωή. Ο Μιχλή πέφτει στις σκεπές, φεύγουν οι φάτσες σαν σκιές και τρέμει το κερί. Φώτιες ανάβουν στις ακτές, μέσα στα αυτιά μου ακούω στριγλιές και τρέμω σαν πουλί. Τελευταία ευθεία πριν το τέρμα της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Θανάση, θα ήθελα λιγάκι να πούμε για το, να επιμείνουμε λίγο στο βάπτισμα. Μάλλον να πω το εξής. Είπαμε πως δεν πρέπει να κατανοούμε το βάπτισμα ως μια επιστροφή σε μια κακώς νοούμενη πρωτοτική κατάσταση, δηλαδή σε μια επιστροφή μιας κατάστασης τάχα ολοκληρωμένης, μιας κατάστασης που είναι κλειστή και δεν έχει πορεία και συνέχεια, ότι είναι μια κατάσταση τέλεια, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι το βάπτισμα είναι μια επιστροφή μεν στην πρωτοτική κατάσταση με μια άλλη έννοια, όχι με αυτή τη λανθασμένη που αναφέραμε, αλλά με την έννοια του ξεκινήματος. Ακριβώς. Ο άνθρωπος της νέας αρχής. Ακριβώς έτσι. Ο άνθρωπος τίθεται ξανά σε νέα αρχή, έτσι ώστε να... Mm-hmm. Κάνει όλη αυτή την πορεία που είπαμε με τη διακινδύνευσή του, με την ανανέωση του ναι που χρειάζεται να λέει στο Θεό σε κάθε στιγμή. Mm-hmm. Ναι, και να συνεχίσουμε για το θέμα του κληρονομικού φτεξίματος. Εδώ, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Ελπίζω, το είπαμε με έμφαση και το επαναλάβαμε και ελπίζω να μην έχει γίνει και κουραστικό για τους ακροατές μας, αλλά... πρέπει να είναι σαφές, δεν υπάρχουν τέτοιες άθλιες θεωρίες μέσα στην Εκκλησία περί τιμωρίας κάποιου για λογαριασμό άλλου κτλ. Όσο και αν έχουν κυκλοφορήσει. Είναι χαρακτηριστικό
ότι στο ερμηνευτικό αυτό μοντέλο που προσπαθήσαμε να ψηλαφίσουμε προηγουμένως, ότι υπάρχει μια κληρονόμηση από γενιά σε γενιά, αλλά αυτή είναι η κληρονόμηση της φθαρτής φύσης ουσιαστικά κτλ. Αν αυτό το πούμε ότι είναι ένα κακό που διαιωνίζεται, ο πόνος, η αρρώστια μέσα στην ιστορία, μέχρι να φτάσουμε στην τελική μεταμόρφωση του σύμπαντος σε Βασιλεία του Θεού, βλέπουμε ότι αυτό το κακό, ο πόνος, η φυρό, ο θάνατος, με ποιον τρόπο, ας το πούμε, διασπείρεται και μεταδίδεται πάνω στη γη. Παράλογα, άδικα και αναγκαστικά, εξαναγκαστικά. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό του κακού το να μην σέβεται τον άνθρωπο, αφού θέλει ουσιαστικά να τον βλάψει. Έτσι, βλέπουμε περιπτώσεις, ας πούμε, τραγικές μικρών παιδιών που γεννιόνται με αρρώστιες οι οποίες δεν πρόκειται ποτέ να θεραπευθούν. Και συχνά σπέβδουμε, ας πούμε, αυτό να το ερμηνεύσουμε ως κάτι υπέροχο, κάτι που στην ουσία του έχει πάρα πολύ σοφία και είναι έτσι θελημένο κτλ. Και δεν βλέπουμε ότι είναι, όχι πως ο Θεός απουσιάζει, το έχουμε πει ότι σε κάθε στιγμή είναι παρόν για να συνδράμει τον άνθρωπο, αλλά είναι πλευρές αυτού του κόσμου του κτιστού, του οποίου η ταλαιπωρία οφείλει κάποια στιγμή να παρέλθει, έτσι, να μεταμορφωθεί. Δεν μπορούμε να υπερασπιζόμαστε δηλαδή θεολογικώς αυτό το παράλογο το οποίο υπάρχει μέσα στον κόσμο, ή να λέει ο άλλος, αφού δεν έφτεξα γιατί μου συμβαίνει το τάδε. Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης του να μην είναι ο κόσμος βασιλεία, το να υπάρχουν αυτά τα άτσαλα πράγματα που περιφρονούν την ανθρώπινη θέληση, που περιφρονούν την ανθρώπινη ελευθερία κτλ. Είναι ο τρόπος διάδοσης του κακού, το λέω χοντρικά. Βλέπουμε όμως όταν ο Χριστός έρχεται και βάζει μπροστά το έργο του, και όταν ολοκληρώνει το έργο του, όταν ανασταίνεται, όταν δίνει μια νέα ζωή στον άνθρωπο, στην οποία θα μπορέσουμε κάποια άλλη στιγμή να αναφερθούμε λεπτομερώς, βλέπουμε ότι δεν γιατρεύονται αυτομάτως όλοι οι άνθρωποι. Έτσι, αντίθετα δηλαδή, ενώ το κακό είναι να καταλάβει εξ εφόδου σαν βιαστής όλο το ανθρώπινο γένος, εντός εισαγωγικών το καλό, μιλούμε βέβαια για συγκεκριμένο πρόσωπο εδώ, για τον Χριστό, δεν δράει εξαναγκαστικά, δεν τους μετατρέπει όλους σε αγίους, δεν τους μετατρέπει όλους σε θεραπευμένους. Στην περίπτωση δηλαδή του Θεού, απαραίτητος όρος, επειδή έτσι ο Θεός το θέλησε, απαραίτητος όρος της εξέλιξης, της εκτέλιξης του σχεδίου του και της εφαρμογής του, είναι η ανθρώπινη συνένεση. Στην περίπτωση του κακού όχι. Το κακό αδιαφορεί για την ανθρώπινη συνένεση. Γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα του παράλογου, του ανυπόφορου κακού, του οδυνηρού κακού. Είναι δηλαδή, ξεκινάει, γιατί ο Χριστός συχνά αναφέρεται ως νέος γενάρχης, ως νέος Αδάμ. Είναι πάλι η έννοια της νέας αρχής, η οποία όμως έχει ριζικά, διαφορετικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά από την οποιαδήποτε κληρονόμηση της ασθένειας, του κακού, της φθοράς. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι και η έννοια της φθοράς θα πρέπει λιγάκι να, θα πρέπει να την διευκρινίσουμε. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε φθορά. Δεν ξέρω αν είναι ακριβής η απάντηση αυτή, αλλά νομίζω είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος, ενώ θέλει να παραμείνει στη ζωή, θέλει να έχει ζωή χωρίς τελειωμό, παρόλα αυτά η ίδια του ύπαρξη μαδάει. Τίνει προς το να τελειώνει, και μάλιστα από την πρώτη στιγμή. Ρωτούσα κάποτε τους σπουδαστές μου πότε αρχίζει η φθορά στον άνθρωπο, και άρχισαν και πιθανολόγησαν διάφορες ηλικίες. Ας πούμε, άλλοι λέγανε, ξέρω εγώ, περίπου από τη συνταξιοδότηση. Άλλοι λέγανε, ξέρω εγώ, όταν από πότε παρουσιάζεται μοιοπία ή πρεσβειοπία στον άνθρωπο, διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η φθορά εμφανίζεται από το πρώτο δευτερόλεπτο της ύπαρξης του ανθρώπου. Ήδη το έμβριο, έτσι, το οποίο θα σχηματιστεί, χρειάζεται να τρέφεται από τον μητρικό οργανισμό απλούστατα, διότι από το πρώτο δευτερόλεπτο, επιστημονικός τα λέω προφανώς άγαρμα, έτσι, ως μη βιολόγος κτλ., από το πρώτο δευτερόλεπτο της ύπαρξής του, τα μικρά του κύτταρα ήδη έχουν αρχίσει και φθυρώνται και χρειάζονται ένα είδος αναπλήρωσης, και αυτό αδιάκοπα λαμβάνει τροφή. Είναι συνυφασμένο με την ίδια την έννοια της κτιστότητας, δηλαδή. Ο τρόπος ύπαρξής μας, εφόσον είμαστε σε αυτήν την ιστορική φάση, είναι αυτός. Είναι η συνύφαση αυτό. Άδικο. Άδικο υπό την έννοια ότι νοσταλγούμε τη ζωή.
Επιθυμούμε μια ζωή χωρίς λήξη. Επιθυμούμε να αγαπάμε. Και μια αγάπη, για παράδειγμα, που λέγεται στα ψέματα, σε αγαπώ, και στην πραγματικότητα τον αγαπάς, πονάει πολύ. Όταν λοιπόν και μια αγάπη βιώνεται ειλικρινά, αλλά τερματίζεται με τον τερματισμό της ύπαρξης του ανθρώπου, γίνεται και πάλι μια αγάπη κάλπικη. Έτσι, ολόκληρη δηλαδή η ύπαρξη του ανθρώπου κραυγάζει μια συνέχιση, την οποία την βλέπει όμως, αν νοήσουμε τον άνθρωπο να υπάρχει από μόνος του, το σύμπαν μόνο του, ανά πάσα στιγμή διαψεύδεται, και διαψεύδεται πικρά. Δείτε για παράδειγμα στην νεκρόσιμη ακολουθία, η Οδύνη που διατυπώνει η Εκκλησία, δεν έχει αυτό το χαζοχαρούμενο να το παίξουμε ήρωες και τα λοιπά. Mm-hmm. Την φθορά, το λιώσιμο της ύπαρξής του, ήδη πριν πεθάνει ο άνθρωπος, το βιώνει σαν ένα βραχνά, σαν μια τυραννία, την οποία ο Χριστός ήρθε όχι να διονύσει, ήρθε να καταργήσει, ήρθε να αλλάξει. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση, Θανάση, ότι έχουμε αφήσει ένα εσκεμμένα, ένα κεφαλαιάκι που θα άξιζε να το πιάσουμε, αλλά που θα ήταν κρίμα να το αδικήσουμε στο λίγο χρόνο που μας απομένει, και να αφήσουμε την υπόσχεση ότι σε κάποια μελλοντική εκπομπή θα το πιάσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι πολύ ουσιαστικό, το ζήτημα του κατοικώνα. Α, βέβαια, βέβαια. Μια ίσως μικρή νήξη να πούμε ότι πώς αυτό το κατοικώνα δηλώνει και μια ιδιαίτερη σχέση του ανθρώπου με το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, με τον Υιό. Ναι. Αν, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη, αν δεν κάνω λάθος, εικόνα του Θεού είναι ο Υιός, ο Χριστός. Στον Παύλο. Παύλο, ναι, ναι. Αν ο εικόνα λοιπόν του Θεού είναι ο Χριστός, τότε ο άνθρωπος που δημιουργείται κατ' εικόνα, δημιουργείται και καλείται και προσκαλείται να γίνει όμοιος με την εικόνα, να δει τον προορισμό του στην εικόνα, στον Χριστό. Και άρα η έλευση του Χριστού ήταν κάτι μέσα στο σχέδιο του Θεού ήδη από τη δημιουργία του ανθρώπου. Ακριβώς. Και δεν είναι μια συνέπεια και ένα επακόλουθο της πτώσης του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Θα το αδικούσαμε ίσως να το αναφέρουμε εδώ, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Είναι η κεντρικότητα πάντως του Χριστού, είναι πολύ σημαντική. Αγαπητοί ακροατές, η σκέψη μας είναι να μπορέσουμε σύν Θεό να συζητήσουμε πάνω σε αυτό εκτενώς σε μια εκπομπή που θα μπορούσαμε ίσως μετά από μερικές εβδομάδες να τον ονομάσουμε τα Χριστούγεννα ως μελλοντικό γεγονός. Έχει μια ισχυρή μελλοντική διάσταση. Αλλά θα είναι και μια ψηλάφιση του ερωτήματος, γιατί από την Αγία Τριάδα να έρθει, να σαρκωθεί και να γίνει άνθρωπος, ειδικά ο Χριστός. Τι είδους σχέση υπάρχει ανάμεσα σε αυτό το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος και στο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας που λέγεται Υιός, έτσι, και συνδέεται όντως με το αρχικό σχέδιο του Θεού, με τον αρχικό οραματισμό του Θεού και με τις αρχικές προδιαγραφές που έβαλε ο Θεός στον άνθρωπο, και είναι η κατ' εικόνα δημιουργία. Ωραία, λοιπόν, αφήνουμε ένα υπόλοιπο αυτής της εκπομπής και ταυτόχρονα μια υπόσχεση για μια μελλοντική πάνω ακριβώς σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή να ξαναπιάσουμε ίσως το νήμα αυτής της εκπομπής σε μια μελλοντική. Κάπου εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Ελένη που είχε την επιμέλεια του ήχου, καθώς και την Έλλη Ζάχαρη που απάντησε στα δικά σας τηλεφωνήματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τέλος, φίλες και φίλοι.